Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές του OTE Sport, κοντά σας για να παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική. Με αυτό το παιχνίδι κλείνει η αγωνιστική αυτή, θα απομένουν ακόμη 4 και η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Διομήδη Άργους. Ο Διομήδης που είναι πρώτος στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή με 33 βαθμούς. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 30, όπως έχει και ο Δούκας και ο ΠΑΟΚ που έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο. Έπαιξαν χθες, ο Δούκας νίκησε τον Κυλκής και ο ΠΑΟΚ τον Άρη Νίκαιας. Κανένα πρόβλημα για τις δύο ομάδες που συνεχίζουν να είναι στην τετράδα και να έχουν και αυτές τις φιλοδοξίες φέτος να χτυπήσουν τον Διομήδη στα play-off. Ο Διομήδης πάνε ξεπεράσει σήμερα το εμπόδιο της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα δεν θα έχει κάποιον άλλον. Κάποιο άλλο σοβαρό εμπόδιο μέχρι το τέλος. Ακόμα απομένουν 4 αγωνιστικές, όπως σας είπαμε και πριν. Η ΑΕΚ έχει τα παιχνίδια με τον Δούκα και με τον ΠΑΟΚ. Ο Δούκας μάλιστα εκτός έδρας θα είναι ακόμα ένα δύσκολο εμπόδιο. Θα τα δούμε αυτά και στην συνέχεια. Αυτό που προέχει για τις δύο ομάδες είναι να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα σήμερα και να αντιμετωπίσουν τη συνέχεια με αισιοδοξία. Κοντά μου έχω τον κύριο Δανίλο Τάσο. Ο κύριος Δανίλος, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Κύριε Δανίλο, καλώς ήρθατε στον OTE Sport. Καλώς σας βρήκαμε. Θα ήθελα να, και εγώ να κερδίσω τη σειρά μου τους τηλεθεατές του Sport TV. Και εύχομαι να παρακολουθήσουν ένα πολύ ωραίο αγώνα, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν την προδιάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Άγχος δεν υπάρχει. Από τη μεριά του Διομήδη το λέω, διότι την πρώτη θέση θα την κρατήσει από ό,τι προείπατε. Και αυτό προβλέπεται βάσει των αγώνων που υπολείπονται. Οπότε θα έχει το πλεονέκτημα έδρας και από εκεί και πέρα θα πρέπει να σπάσει την έδρα για να μπορέσει να αλλάξει κάτι στο μεταξύ τους παιχνίδια. Να πούμε ότι η ΑΕΚ επανέρχεται μετά το Σεπτέμβριο, όταν είχε αντιμετωπίσει το Διονύδη για το EHF Cup στο κλειστό γυμναστήριο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Παίζει για δεύτερη φορά και θέλει να είναι και στα επόμενα παιχνίδια εδώ, στα μεγάλα παιχνίδια που θα δώσει, κυρίως στα play-off. Είναι η φυσική της έδρα, κατάμεσο το γήπεδο. Ένα γήπεδο που το γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Δανίλος. Εδώ προπονείται και ο Ιωνικός. Τα περισσότερα παιδιά της ΑΕΚ προέρχονται από τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός που έχει βλέψει, όπως μου λέγατε και πριν, για του χρόνου, με βάση και την ομάδα που έχει φτιάξει, φέτος έχει σιγουρέψει την κατηγορία και να επανέλθει και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Προσπαθούμε με δικά μας παιδιά να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κατηγορία, να στήσουμε έναν Ιωνικό όπως ήταν όταν ξεκίνησε, ο οποίος είχε κατακτήσει όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελα της εποχής. Παραμένει λοιπόν ακόμα πρώτος σε τίτλους. Ακριβώς. Είναι πολυνίκη των πρωταθλημάτων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε χωρίς να έχουμε οικονομικά βάρη, χωρίς να κοροϊδεύουμε τους αθλητές μας. Ό,τι μπορούμε να δώσουμε, θα το δώσουμε, που δεν υπάρχει τίποτα βέβαια, για να λέμε και τα σωστά. Οπότε οι παίκτες θα παίζουν για τη φανέλα τους, για το γήπεδό τους. Εμείς τους παρέχουμε ό,τι χρειάζεται σε έναν αθλητή για να αισθάνεται άνετα. Την ιατρική του περίθαλψη, την ασφάλειά του, όλα αυτά τα πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσουμε παραπάνω θα το κάνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν αθλητή ποτέ πλέον. Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα οι περισσότερες ομάδες, για να μην πούμε όλες, θα πρέπει να στραφούν στις ακαδημίες, εκεί να ρίξουν το βάρος και να αναδείξουν νέους αθλητές προκειμένου να έχουν μέλλον και προοπτικές. Μα είναι η πορεία αυτή. Όποιος δεν μπορέσει να έχει υποδομές, μοιραία κάποια στιγμή θα σβήσει. Βεβαίως. Γιατί ο χρόνος να επανέλθει η Ελλάδα σε αυτά που ήταν και να μπορέσει να χρηματοδοτείται, το βλέπω πολύ μακρύ όνειρο. Οπότε όσοι έχουν υποδομές και ποντάρουν σε αυτό, θα προχωρήσουν. Οι υπόλοιποι μοιραία δεν θα αντέξουν. Πολύ σωστά. Οι ομάδες που είναι έτοιμες, η ΑΕΚ με τις κλασικές κίτρινες εμφανίσεις, ο Διομήδης Άργους θα είναι με τις πορτοκαλί. Εδώ βλέπουμε και τον, εδώ δεν είναι ο προπονητής, ο κύριος Δημητρούλιας, είναι ο μάνατζερ της ομάδας. Οι ομάδες που είναι στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε για την ΑΕΚ ότι έχει πρόβλημα με τον Ασαρίδη. Ο Ασαρίδης, ο οποίος δεν μετέχει σήμερα, ο πίβοτ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα ο Διομήδης έχει τις γνωστές απουσίες, τους διεθνείς παίκτες, τον Δέλη Γιάννη και τον Εμάσορο Γιάννη. Ναι, κύριε Τάσο. Ήθελα να πω για το μάνατζερ του Διομήδη, ο οποίος ήταν τερματοφύλακα στο Δούκα, από τους καλούς τερματοφύλακες. Και αυτή είναι προσφέρει την υπηρετό ως σαν μάνατζερ τα τεχνικά θέματα επάνω στο Διομήδη. Βεβαίως. Λέμε και τις ομάδες. Χαιρετίζει μία την άλλη και όλα θα είναι έτοιμα σε λίγο για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι για την 18η αγωνιστική. Αγωνική περίοδος. Εδώ είναι ο κύριος Δημητρούλιας, προπονητής του Διομήδη. Έχει
έχει αντελέσει και παίκτης, έχει κάνει μεγάλη καριέρα εκτός παίκτης και ως προπονητής θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει φέρει έναν διεθνή τίτλο, να μην το ξεχνάμε αυτό, για το Διομήδη. Πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει να πάρει ένα διεθνή τίτλο, το Challenge Cup. Η ΑΕΚ έχει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στο... και δύο κύπελα στο Παλμαρέ της. Φετινή κυπελούχος. Και από εκεί και πέρα ο Διομήδης είναι ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδος και θέλει να επαναλάβει και φέτος την επιτυχία του, να δούμε. Η ΑΕΚ είναι σίγουρα ο μεγάλος αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ μια πολύ καλή, πολύ νεανική ομάδα και ο Δούκας που προσπαθεί πάντα με δικά του παιδιά, με νέα παιδιά να είναι στους πρωταγωνιστές και τα καταφέρνει και αυτός πάρα πολύ καλά. Προβλέπεται ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα play-off που θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό. Είπαμε τέσσερις αγωνιστικές απομένουν ακόμα για να τελειώσει η κανονική περίοδος. Εδώ ο Μπαλωμένος, κορυφαίος παίκτης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος με τον ΕΠΑΟΚ. Και ο Μεγαλοοικονόμου το βλέπουμε. Ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο Θοδωρής, ο Μεγαλοοικονόμου. Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του κυρίου Δημητρούλια. Πολύ καλός και στην άμυνα, πολύ καλός και στην επίθεση. Έχει παίξει σχεδόν όλες τις θέσεις. Ήταν στην ΑΕΚ πριν 4 χρόνια περίπου. Και είχε κερδίσει μαζί του στο Κύπρο Ελλάδος το 2009. Εδώ ο Μπαλωμένος, ένα από τα μεγάλα ατού της ΑΕΚ μαζί με τον Αλέξη τον Αλβανό. Ο Ζαραβίνας επίσης πολύπυρος, πρώην διεθνής. Γενικά πολύ μεγάλα ονόματα σήμερα στο παιχνίδι. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι διαιτητές ελέγχουν αν όλα είναι εντάξει για να δώσουν το σύνθημα για την έναρξη του παιχνιδιού. Κατάμεσο το γήπεδο από φιλάθλους της ΑΕΚ. Πολύ καλή ατμόσφαιρα μέχρι τώρα και πρώτη επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Αλέξη τον Αλβανό, τον Τσαούζη, τον Μπαλωμένο, τον Μπακαούκα και τον Παπαδιονυσίου σε θέση pivot, ο συνδιάχρονος παίκτης. Πολύ καλή παρουσία φέτος. Μπακαούκας για τον Μπαλωμένο, σκαστή πάσα για τον Παπαδιονυσίου, δεν θα μπορέσει να τη συγκρατήσει ο νεαρός παίκτης ΑΕΚ και τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι παίκτες του Διομήδη. Θα γίνει το γκολ τελικά με τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχει πατήσει γραμμή και δεν μετράει το γκολ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Γραμμή έχει δώσει. Εδώ βλέπουμε. Έχει πατήσει. Οπότε το γκολ από τον Σαμαρά δεν θα μετρήσει. Ενώ υπάρχει και τραυματισμός του Τάσκοβιτς. Ο Διομήδης που αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά και κέρδισε. Ο Τάσκοβιτς ήταν ένας από τους πολύ καλούς παίκτες της ομάδας του Διομήδη στο παιχνίδι αυτό που είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση, όπως και ο Καραϊβάνο. Οι τρεις, βλέπουμε εδώ πως τραυματίστηκε ο Τάσκοβιτς στο μαρκάρισμα, στην επαφή που είχε με τον Αλέξη τον Αλβανό. Πανύψηλος Σέρβος σηκώνεται σιγά σιγά. Εδώ με το νούμερο 99, Ντάβορ Τάσκοβιτς. Και θα έχουμε συνέχεια στο μέτρησε το γκολ από τη δείχνει. Οι διαιτητές τελικά, μετά από συνεννόηση, θα μετρήσουν τον γκολ. Και ο Διομήδης προηγείται με 1-0. Σαούσης για τον Μπαλωμένο. Σε θέση playmaker, να πούμε και ο Ναομίδης ότι έχει επιστρέψει αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας. Και να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής του. Ο Μπαλωμένος παίρνει το φάουλ από τον Σαραβίνα. Εδώ 36χρονος παίκτης του Διομήδη προσφέρει για ακόμα μια σεζόν τις υπηρεσίες του. Τσαούσης για τον Μπαλωμένο, αλλά την μπάλα σε οργανωμένη επίθεση. Η άμυνα του Διομήδη. Ένας πέντε προσπαθούν να πιέσουν στην πρώτη πάσα και να οδηγήσουν σε λάθος τους παίκτες, όπως γίνεται τώρα εδώ. Επιθετικό φάουλ που δίνεται στον Μπαλωμένο. Νέα επίθεση για τον Διομήδη με τον Καραϊβάνοφ να κάνει το σουτ. 2-0. Η μπάλα κάτω από τα πόδια του Καφάτου. Καραϊβάνοφ πετυχαίνει τον γκολ. Ο Διομήδης με δύο γκολ μπροστά εδώ. Ο Καφάτος και αυτός πάρα πολύ έμπειρος από τους καλύτερους θεματοφύλακες που έχει βγάλει το ελληνικό handball. Βλέπουμε πολύ δυνατό το σουτ. Άργησαν να πάνε πάνω την παίκτες της ΑΕΚ. Και ο Διομήδης παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Τσαούσης
για τον εμπαλωμένο σε ακόμα μια οργανωμένη επίθεση. Οι άμυνες σίγουρα θα παίξουν το δικό τους ρόλο για την εξέλιξη του αγώνα. Και οι δύο τερματοφύλακες, ενώ ένα σουτ δεν θα βρει στόχο. Το σουτ από τον Τζαούση. Διομήδης είναι και πάλι μπροστά. Μεγάλα οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Αφήνει την μπάλα για τον Σαμαρά. Περίμενε την πάσα ο Μαραγκός. Ο Σαμαράς θα ξανακερδίσει. Δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Παπαδιονυσίου. Τσαούσης, μπαλωμένος. Προσπάθεια τώρα με τον Μπακαούκα. Δοκάρι, άτυχη εδώ η ΑΕΚ. Η προσπάθεια του Μπακαούκα ήταν καλή. Όπως καλή ήταν και η πάσα που πήρε από τον Αλέξη τον Αλβανό. Τσαούσης, νέα επίθεση της ΑΕΚ. Είναι πίσω με δύο γκολ. Σαραβίνα στην κορυφή. Σαμαράς προσπαθεί να πιέσει τον μπαλωμένο. Ο μπαλωμένος είναι δεινό σουτέρ. Εδώ τώρα έχουμε νέα επαφή. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο μεγαλοκονόμου προσπάθησε για το επιθετικό. Το φάουλ ήταν όμως για την ΑΕΚ. Αλβανός για τον Τσαούση. Τσαλβανός. Ο πολύ ωραία πάσα ήταν από Παδιονυσίου. Πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Κράτημα του Παδιονυσίου. Την ώρα που πήγε να κάνει το πίβοτ και να γυρίσει. Διαμαρτυρίες από τον Σαμαρά. Θα θέλαμε την άποψή σας, κύριε Δανίλο. Είναι γεγονός ότι το τράβηξε από πίσω την ώρα που να πιάσει την μπάλα. Αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα και σωστή νομίζω ότι είναι η υπόδειξη του διαιτού. Λογικά θα ξαναδούμε τη φάση για να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα. Βλέπετε τον πιέζει από πίσω σε βαθμό έτσι ώστε να χάθει η μπάλα. Αυτό είναι καθαρή παράβαση, δεν μπορεί να τον εισπρώξει. Πολύ καλά. Σωστή λοιπόν η υπόδειξη των δύο διαιτών και ο Μπακαούκας απέναντι τον Νούρκοβιτς. Νούρκοβιτς, διεθνής με την εθνική ομάδα της Κύπρου, από τους καλύτερους θεματοφύλακες που έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Εδώ ο Μπακαούκας δεν μπόρεσε να ευστοχήσει. Σπεσιαλίστας από τη γραμμή των 7 μέτρων. Από τους μεγαλύτερους σκόρερ που έχει αναδείξει το ελληνικό handball. Είναι ο Χριστόφορος Μπακαούκας, ο αρχηγός ΣΑΕΚ. Το 2-0 παραμένει. Εδώ και ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο κ. Σαρβανίτης. Ο Γιάννης Σαρβανίτης είναι σε ηρεμία στους παίκτες του. Σίγουρα το χαμένο πέναλτι μπορεί να παίξει ρόλο για κάποια λεπτά μέχρι να ηρεμήσει η ομάδα και να βρει πάλι τα πατήματά της. Ο Διομήδης που έχει νέα επίθεση σούτ από τον Καραϊβάνοφ. Και πάλι εντυπωσιακός ο Σκοπιανός, πολύ καλό σουτέρ. Ευνηδιάζει όλη την άμυνα της ΑΕΚ, βλέπουμε. Αρκέστηκαν σε στατικό μπλοκ, δεν πήγανε πάνω του. Και ο Καραϊβάνοφ δεν συγχώρεσε, έκανε το 3-0. Είναι μεγάλο λάθος να περιμένεις ένα παίκτη του ύψους αυτού, χωρίς να του βγεις επάνω να του κόψεις τον βηματισμό για το σουτ. Άμα τον αφήσεις να σουτάρει, μετά θα λένε φταίει τερματοφύλακας. Καμία σχέση δεν έχει τον αφυλάκη στην προηγουμένη φάση. Βεβαίως, βεβαίως. Είδαμε και το στατιστικό. Εδώ μπαλωμένο, σας είπαμε ότι είναι και αυτός πάρα πολύ καλό σουτ. Καλύτερο σουτέρ της ΑΕΚ έξω από τη γραμμή των 9 μέτρων. Επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές και μειώνει. Πρώτη εύστοχη επίθεση της ΑΕΚ μετά από 4 προσπάθειες. Εδώ πρώτη άστοχη τώρα για την ομάδα του Διομήδη και πάλι με τον Καραϊβάνοφ. Είχε 3-3 ο Διομήδης μέχρι τώρα. Αστόχη στο Καραϊβάνοφ και στην αντεπίθεση ΑΕΚ το αγαπημένο παιχνίδι με τον Τσαούση, με τον Γεωργιάδη, συγγνώμη, τον Κερκυραίο Άσο πανηγυρίζει. Εδώ βλέπουμε παρά το μαρκάρισμα πέτυχε τον γκολ και η ΑΕΚ μειώνει σε 3-2. Διαφορά των τριών τερμάτων που είχε πάρει ο Διομήδης. Πολύ γρήγορα η ΑΕΚ βρήκε λύσεις και έχει μειώσει τώρα στο ένα γκολ. Σε οργανωμένη επίθεση, οι φιλοξενούμενοι με τον Τάσκοβιτς, Μαράγκο. Καραϊβάνο για τον Τάσκοβιτς, θα κάνει την προσποίηση, σκαστή πάση για τον Μαραγκό. Υπάρχει κράτημα και φάουλ. Ο Μαραγκός δίνει τα εύσημα στον συμπαίκτη του για την πολύ καλή πάσα που του έδωσε. Με την ΑΕΚ να έχει βάλει τον οικονόμου. Ο οικονόμου ο οποίος αγωνίζεται όταν η ΑΕΚ αμήνεται. Είναι πολύ καλός αμυντικός, πολύ γερό παιδί. Νέος παίκτης, 22 ετών. Θέση στη θέση του Τσαούση. Εδώ τώρα νέο φάουλ που δίνει άμυνα της ΑΕΚ. Κάνει ο Παπαδιονυσίου. Παπαδιονυσίου, μπαλωμένος και οικονόμου έχουν υψώσει ένα τείχος εκεί. Εδώ όμως τώρα θα βρει ο Διομήδης τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ ο Μαραγκός, ο διεθνής πίβοτ. Έπαιζε στον ΠΑΟΚ,
ήρθε στον Διομήδη και κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ βλέπουμε η πάσα του Σαμαρά για τον Μαραγκό. Και τώρα το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Διομήδης με τον Καραϊβάνοφ απέναντι από τον Καφάτο. Θα το εκτελέσει και θα πετύχει τον γκολ. Ενώ ζητάει και συγγνώμη καθώς η μπάλα πέρασε ξυστά από το πρόσωπό του. Εδώ η αντίδραση των δύο αθλητών. Βλέπουμε και πάλι πόσο κοντά πέρασε από το πρόσωπο. Γι' αυτό και τον ζητάει συγγνώμη. Και γιατί αυτό υπάρχει το fair play μεταξύ των αθλητών. Τώρα αυτό πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο το σουτ εκεί που έγινε. Όλα καλά μεταξύ των δύο αθλητών. Άλλωστε είναι κάτι που συνηθίζεται στο handball. Όταν η μπάλα πάει προς το πρόσωπο του τερματοφύλακα, ο αντίπαλος παίκτης ζητάει συγγνώμη. Μπακαούκας παίρνει το φάουλ. 4-2 το σκορ. Ο Διομήδης πάντα μπροστά από το πρώτο λεπτό. Ακόμα βέβαια υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Η ΑΕΚ σε ακόμα μια οργανωμένη επίθεση με τον Τσαούζη και τον Μπαλωμένο. Ο Αλέξης Αλβανός προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Παπαδιονυσίου. Που θα πάρει το σφύριγμα. Εδώ μεγάλο οικονόμου. Πολύ καλό αμυντικό. Τεράστια η προσφορά του στον Διομήδη. Μοναδικό παίκτη από τον Διομήδη που έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ πριν 4 χρόνια. Εδώ τώρα Μπακαούκας για τον Τσαούση. Τσαούση προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Μπαλωμένος δεν θα κάνει το σουτ. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον Ντάσκοβιτς. Παίρνει το φάουλ. Ντάσκοβιτς, Καραϊβάνοφ και Μούγιτς είναι τρεις παίκτες κοντά στα 2 μέτρα. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον Διομήδη απέναντι στους αντιπάλους του. Σίγουρα το ύψος, όπως όλα τα ομαδικά αθλήματα, παίζει μεγάλο ρόλο και στο handball. Εδώ τώρα μπλοκ στο σουτ του Μπαλωμένου. Έκλεισαν γρήγορα τον περιφερειακό παίκτη της ΑΕΚ και καλύτερο σουτέρ. Εδώ και πάλι ο Μπαλωμένος αφήνει για τον Αλέξη Αλβανό. Πολύ δυνατό σουτ. Έσπασε ωραία τον καρπό του και πετυχαίνει τον γκολ. Εδώ εντυπωσιακή φάση με τον Αλέξη Αλβανό. Η μπάλα φεύγει με περισσότερα από 120 χιλιόμετρα από τα χέρια των παικτών τέτοιου επίπεδου. Στο κέντρο της εστίας του Νούρκοβιτς το σκορ γίνεται 4-3. Μεγάλο οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Καραϊβάνοφ και πάλι για τον Τάσκοβιτς σε θέση playmaker ο Τάσκοβιτς. Μοιράζει το παιχνίδι. Μαραγκός πάντα σε θέση pivot. Η πάσα του μεγάλου οικονόμου για τον Μαραγκό, υπάρχει φάουλ. Το δίνουν αμέσως οι διαιτητές. Να πούμε οι διαιτητές είναι ο κύριος Γεράσιμος Κλαβενίτης και Αχιλέας Βίτας. Διαιτητικό δίδυμο του σημερινού παιχνιδιού. Εδώ τώρα ο Σαμαράς ύπταται. Δεν θα καταφέρει όμως να πετύχει κάτι καλό για την ομάδα του Διομήδη. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε τα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Ακόμα μια αργή επίθεση, μια οργανωμένη επίθεση δεν έχει εκδηλώσει. Για εκθυδιασμού στο παιχνίδι που της αρέσει να παίζει. Μία φορά το κατάφερε και πέτυχε και γκολ με τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και Μπακαούκας πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ Μπακαούκας θα αστοχήσει. Και αμέσως γίνεται η αλλαγή. Ο Τσαούσης θα κάτσει στο μπάγκο. Ο οικονόμος στη θέση του. Εδώ πολύ ωραίο. Ο Μαραγκός θα κάνει το πίβοτ. Έξοχο γκολ. Νίκησε όλη την άμυνα της ΑΕΚ με τρομερή ενέργεια. Κοιτάξτε εδώ η πάσα του Καραϊβάνοφ. Θα γυρίσει πανέμορφα ο Μαραγκός και θα πετύχει τον γκολ. 5-3. Εδώ ο Μαραγκός δέχεται και τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Σωτήρης Μαραγκός, 29 ετών, 1,86 ύψος, διεθνής εν ενεργεία. Από τους καλύτερους παίκτες που διαθέτουμε στη θέση του pivot. Τσαούσης τώρα, πάντα σε θέση playmaker. Μπακαούκας για τον Τσαούση. Θα γίνει το σωτό παλωμένο, δυνατό διαγώνιο σουτ, θα νικήσει και τον Νούρκοβιτς. Η ΑΕΚ φέρνει και πάλι τη διαφορά στο ένα γκολ. Κοιτάξτε και πάλι στον αέρα κατευθείαν όπως έπιασε την μπάλα ο Μπαλωμένος. Θα κάνει το σουτ και θα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ. Και ο κόσμος της ΑΕΚ στις εξέδρες δεν έχει σταματήσει λεπτό να ενθαρρύνει την ομάδα του για να φτάσει στη νίκη. Μια νίκη γοήτρου θα λέγαμε περισσότερο για την κανονική περίοδο. Θα δείξει τα δόντια της απέναντι στον Διομήδη. Διομήδης που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ για το EHF Cup στις αρχές της περίοδου και μάλιστα με δύο νίκες. Συνέχεια η ΑΕΚ θα λέγαμε ότι πήρε την εκδίκησή της στα ημιτελικά για το κύπελλο Ελλάδος και συνέχεια πήρε και το κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει ο Διομήδης και τώρα ο δεύτερος ευθυδιασμός για την ΑΕΚ καταλήγει σε γκολ με τον Γεωργιάδη. Εδώ βλέπουμε πώς εξελίχθηκε η φάση. Πρόλαβε και τον Νουγκοβίτς που βγήκε γρήγορα για να κλείσει τον Γεωργιάδη. Δεν τα κατάφερε. Πολύ ωραία ενέργεια για την ΑΕΚ.
Το σκορ γίνεται 5-5, πιάνει τον Διομήδη για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ σας λέγαμε τα παιχνίδια που έχουν παίξει μεταξύ τους φέτος, η παράδοση γενικότερα είναι με το μέρος της ΑΕΚ. Ο Διομήδης τα τελευταία χρόνια προσπαθεί και τα έχει καταφέρει να είναι στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Εδώ τώρα ένα σουτ από τον Νετάσκοβιτς, άστοχο, και πάλι μακρινή πάσα του Καβάντου. Μπακαούκας τώρα απέναντι από τον Νούκοβιτς. Ούτε τώρα η κακοτυχία για τον Μπακαούκα σήμερα συνεχίζεται. Έχει χάσει πέναλτι, έχει δύο δοκάρια. Ξαναβλέπουμε εδώ μόνος του απέναντι από τον Νούκοβιτς. Δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Ο καλύτερος σκόρερ της ΑΕΚ. Χειροκροτήματα όμως για τον αγαπημένο παίκτη της εξέδρας, που είναι ο Χριστόφορος ο Μπακαούκας. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Ο Τάσκοβιτς θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα για τον μεγάλο οικονόμου. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Παπαδιονυσίου. Προειδοποιήσεις προς τους παίκτες της ΑΕΚ. Ξαναβλέπουμε εδώ πως τράβηξε από πίσω από Παπαδιονυσίου τη φανέλα του μεγάλου οικονόμου. Σωστή υπόδειξη από τους διαιτητές. Ακόμα δεν θέλουν να δείξουν δίλεπτες αποβολές. Αρκούνται σε προειδοποιήσεις με κίτρινες κάρτες. Μεγάλο οικονόμου για τον Καραϊβάνοφ. Τάσκοβιτς τώρα. Καραϊβάνοφ έτοιμος για το σουτ, όχι. Σαμαράς, πάσα πίσω από την πλάτη για τον μεγάλο οικονόμου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ και η ΑΕΚ έχει νέα επίθεση και ευκαιρία για να περάσει για πρώτη φορά μπροστά με τον Τζαούση. Θα αποκλείσει όμως τον Νούρκοβιτς. Εδώ ο Τζαούσης πήγε κατευθείαν κατά μέτωπο για να πετύχει τον γκολ. Δεν τα κατάφερε. Ο Νούρκοβιτς αντέρασε εντυπωσιακά. Κύριε Δανίλο, βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Λίγο νευρικό, αλλά είναι για την κρισιμότητά του είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα έχουμε δει πέναλτι, ΑΕΚ. Έχουμε δει πολύ ωραία γκολ που έχουν μπει. Και βλέπουμε μια ευγένεια των αθλητών μεταξύ τους, η οποία δείχνει την ποιότητα των αθλητών που παίζουν σήμερα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Πέναλτι τώρα για την ΑΕΚ. Ο Τάσκοβιτς είναι και πάλι στο παρκέ. Δεν υπάρχει όμως κάτι το άσχημο για τον αθλητή του Διομήδη. Για να δούμε τώρα το πέναλτι θα το εκτελέσει ο Αλέξο Αλβανός. Δεν πάει ο Μπακαούκας. Έχασε το πρώτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Αλέξο Αλβανός τώρα θα δοκιμάσει την τύχη του απέναντι στον Νούρκοβιτς. Υπάρχουν και κάποιες διαβουλεύσεις στην γραμματεία για την κίτρινη κάρτα. Ότι δεν είναι για την κίτρινη, έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δεν επιτρέπεται κανονικά κανένα να μπει στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν υπάρχει time out. Μόνο υπόδειξη διαιτητού μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο προπονητής της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, ο Αλέξης Αλβανός περιμένει το σύνθημα, δίνεται και θα πετύχει τον γκολ. Η ΑΕΚ προηγείται με 6-5. Ήταν με 3 γκολ πίσω και τώρα είναι με 1 μπροστά. Βέβαια υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα. Βλέπουμε πως νίκησε τον Νούρκοβιτς, ο πολύπυρος παίκτης της ΑΕΚ. Μεγάλη καριέρα στα γερμανικά γήπεδα μαζί με τον Μπαλωμένο. Ήρθανε φέτος για να οδηγήσουν και πάλι την ΑΕΚ στην κορυφή. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Έχουν δύσκολο έργο. Ο Διομήδης είναι μια φοβερή ομάδα με τρομερή ομοιογένεια. Είναι ο περσινός κάτοχος του τίτλου. Καραϊβάνο, φάουλ από τον Μπακαούκα. Εδώ ο Μπακαούκας προσπάθησε να σκαρφαλώσει πάνω στον Καραϊβάνο. Μπλέχτηκε στο χέρι του πιο πολύ τώρα. Μαραγκός για τον Καραϊβάνοφ και πάλι Μαραγκός. Από θέση playmaker, τώρα πάει σε θέση pivot. Μεγάλο οικονόμου κάνει την προσπίση, αφήνει για τον Σαμαρά. Καραϊβάνοφ με καλό οπτικό πεδίο αμέσως στο σουτ. Δεν αστοχεί από εκεί ο Καραϊβάνοφ. Δεινό σουτέρ όπως σας λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Ξανά σε επανάληψη, πολύ δυνατό σουτ. Και γκολ για τον Καραϊβάνοφ, 6-6. Η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Αλέξη Αλβανό και τον Τζαούση. Αλλάζουν την μπάλα. Η άμυνα του Διομήδης 6-0. Προσπαθεί να περιορίσει τα περιφερειακά σουτ. Εδώ τώρα φάουλ στον Παπαδιονυσίου από τον Ζαραβίνο, ο οποίος διαμαρτύρεται. Υπάρχουν και αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Εδώ ξαναβλέπουμε προσπάθεια του μεγάλου οικονόμου να εμποδίσει τον Παπαδιονυσίου.
το φάουλ που πήρε η ΑΕΚ, ο μπαλωμένος, αλλά θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και ευνηδιασμός για τον Διομήδη, πορεία, ωραία πάσα του Σαμαρά για τον Μαραγκό. Και αυτός θα πετύχει τον γκολ. 7-6 μπροστά ο Διομήδης. Εδώ και πάλι ασίστ του Σαμαρά. Ο Μαραγκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Καφάτο να πετύχει τον γκολ. Διομήδης και πάλι μπροστά. Ακριβώς στη μέση του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά. Το παιχνίδι πάντα είναι αμφίροπο, πάντα είναι ντέρμπι, όπως αναμένεται να είναι μέχρι το τέλος. Σαούς, να θυμίσουμε ότι ο Δεμίδης είναι και αίτητος. Έχει 40 παιχνίδια χωρίς ήττα μαζί με την περσινή σεζόν. Και σίγουρα και αυτό θα θέλουν να το διαφυλάξουν οι παίκτες του Διομήδη, ενώ βλέπουμε τον Αλβανό στην προηγούμενη φάση και τα στατιστικά. 8 εύστοχες προσπάθειες για την ΑΕΚ σε 14 προσπάθειες. Εδώ ο Καραϊβάνος δεν πρόσεχε, μίλαγε με τον συμπαίκτη του και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Πήγαν να φύγουν γρήγορα στην επίθεση με τον παλωμένο οι γηπεδούχοι. Πήρε το φάουλ. Εδώ μεγαλοοικονόμου έξυπνα έκανε γρήγορα το φάουλ. Βλέπουμε εδώ πως χτύπησε η μπάλα στο κεφάλι του Καραϊβάνος ενώ συνομιλούσε ακόμα με κάποιον συμπαίκτη του. Και έτσι η ΑΕΚ προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί φεύγοντας γρήγορα στην κόντρα. Ο μεγαλοοικονόμου έκανε το φάουλ. Και έτσι θα έχουμε οργανωμένη επίθεση για τους γηπεδούχους. Εδώ ο Δημητρούλιας συστήνει με χαρακτηριστική κίνηση ηρεμία στους παίκτες του. Η ΑΕΚ που είναι με ένα γκολ πίσω έχει όμως την μπάλα τώρα στην κατοχή της. Μπακαούκας χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Μπακαούκας Τσαούσης για τον παλωμένο και πάλι Τσαούσης Παπαδιονυσίου σε θέση πίβοτ. Τσαούσης που έχει τώρα το χώρο θα προσπαθήσει να μπει προς τα μέσα. Παλωμένος μαρκάρεται εκεί πολύ στενά από τον Τάσκοβιτς. Κάνει το φάουλ ο Σέρβος. Ο κύριος Αρβανίτης ζει το παιχνίδι με μεγάλη ένταση. Ένα σουτ. Δεν θα βρει όμως στόχο. Το 7-6 για τον Διομήδη παραμένει. Ο Τάσκοβιτς που συνεχίζει να έχει κάποια προβλήματα. Εδώ τώρα, εδώ είναι ο Τάσκοβιτς. Χτύπησε στο πρόσωπο σε μια από τις προηγούμενες φάσεις και ο Καραϊβάνοφ από τους κορυφαίους παίκτες του Διομήδη μέχρι στιγμής. Και ο κόσμος της ΑΕΚ που δίνει ένα δυναμικό παρόν, όπως αναμενόταν στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Παροτρύνουν την ομάδα. Χωρίς τίποτα παραπάνω έχουν δημιουργήσει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Διομήδης έχει τώρα την επίθεση με τον Τάσκοβιτς που επανήλθε. Καραϊβάνοφ με τον μεγάλο οικονόμο. Συνεννόηση μεταξύ των παίκτων του Διομήδη για το σύστημα που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην επίθεση αυτή. Για να δούμε αν θα πάνε και πάλι τη διαφορά στα δύο γκολ. Είχαν προηγηθεί μέχρι και με 3 τέρματα διαφορά. Η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει και μπροστά. Τάσκοβιτς. Ζητούν βήματα οι παίκτες στο πάγκο της ΑΕΚ. Η πάσα του Καραϊβάνοφ για τον Μαραγκό δεν ήταν καλή. Ενώ ζητάει πόδια. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως. Το σούτα του Παπαδιονυσίου θα αποκλούσει ο Νούρκοβιτς. Εδώ ο τερματοφύλακας του Διομήδη δείχνει τα μεγάλα του προσόντα και πανηγυρίζει. 24 ετών. Πολύ καλά ρεφλέξ. Δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον πάγκο του Διομήδη. Έχει νέα ευκαιρία η φιλοξενούμενη ομάδα να περάσει μπροστά με δύο γκολ. Καραϊβάνοφ με τον μεγάλο οικονόμου. Σαμαράς. Τάσκοβιτς, Μαραγκός πάντα σε θέση πίβοτ. Ανάμεσα σε οικονόμου και Αλέξη Αλβανό. Με τώρα ο Καραϊβάνοφ θα πάρει την μπάλα. Αφήνει προς τα πίσω για τον Τάσκοβιτς. Θα κάνει το σούτο Καφάτος αποκρούσει. Το ριμπάνο όμως από τον Ζαραβίνα. Νέα επίθεση για τον Διομήδη. Καραϊβάνο για τον Τάσκοβιτς. Αλλαγή θέσεων για τους παίκτες του Διομήδη. Time out που ζητάει ο κύριος Δημητρούλιας. Time out που έχει δικαίωμα να ζητήσει ο προπονητής της ομάδας που έχει την μπάλα. Και το κάνει ο κύριος Δημητρούλιας για να δώσει οδηγία στους παίκτες του. Προκειμένου να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Κύριε Δανίλο, βλέπουμε την ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει πιο πιεστική άμυνα τώρα απέναντι στους παίκτες του Διομήδη, κυρίως τους Καραϊβάνοφ και Τάσκοβιτς. Μα στον Καραϊβάνοφ πάνω παίζει πολύ λάθος ο αμυντικός της ΑΕΚ. Πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή τα αφήνει περιθώρια να μπορεί να σουτάρει. Λοιπόν, αυτό η αποστολή του που μπαίνει μέσα στην άμυνα είναι να κόψει το σουτ του παίκτη αυτού. Όπως ο Διομήδης έχει καταφέρει να εγκλωβίσει λίγο τον παλωμένο, να μην μπορεί να κάνει εύκολο σουτ.
Λοιπόν, αυτό το παρατηρούμε όμως στην άμυνα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να παίξει, πιστεύω, λίγο πιο έξω η άμυνα της ΑΕΚ, γιατί κακώς παίζει πάνω στα 6 μέτρα. Πιο κοντά στον Καραϊμπάνοφ, έτσι. Να ανέβει πιο πολύ η άμυνα του προς τα έξω, δηλαδή, γιατί έτσι που παίζει πολύ κλειστά του δίνει την ευκαιρία να κάνει ζήτα από 7 μέτρα. Από 7 μέτρα τώρα είναι τύχη να βγει. Και μετά από την άλλη πλευρά στην επίθεση της ΑΕΚ λίγο πάνε πιο πολύ ατομικά πάνε. Παραδείγματος στην προηγούμενη περίπτωση του... Το παλωμένο. Όχι. Του Παπαδιονυσίου, ο οποίος είχε δίπλα τον Γεωργιάδη. Αντί να τον γυρίσει την μπάλα να μπει μόνο, πήγε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Είναι πιστεύω λάθος, είναι και λίγο απειρία βέβαια, αλλά είναι λάθος. Δίνει την μπάλα να βγει ο άλλος πιο εύκολα στο σκορ. Κατά κοινή ομολογία, ο Διομήδης έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια, είναι ομάδα έτοιμη από πέρυσι. Είναι ομάδα χωρίς προσθήκες στην ουσία. Ακριβώς, μεγάλη υπόθεση αυτό. Και παρόλα το ότι τους λείπουν δύο παίκτες, ναι. Είναι σαν να μην φαίνεται καθόλου. Δεν έχει χάσει τη δύναμή της. Εδώ Τάσκοβιτς θα μπει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα είναι και πάλι για τον Διομήδη. Πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Εδώ να χαμηλώσουν από τον μεγάλο οικονόμο. Ο Καφάντος όμως δεν ευθυδιάζεται. Θα αποκρούσει την μπάλα. Εδώ τώρα ο Ζαραβίνας θα πάρει την μπάλα. Δεν μετράει. Θα θέλαμε να ξαναδούμε τη φάση. Πιστεύω ήταν λάθος σφύριγμα γιατί η μπάλα δεν κυλάει πάνω στο παρκέ. Πιστάει η μπάλα και την πήρε την ώρα που ανέβαινε η μπάλα. Δεν την πήρε από κάτω το παρκέ που απαγορεύεται. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Ίσως παρασύρθηκε και νόμιζε ότι η μπάλα δεν είναι, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή μπορεί να παρασυρθεί και ο διευθυντής, δεν είναι δύσκολο. Ναι, σωστά. Καραϊβάνοφ προσπάθησε να μπει προς τα μέσα. Το φάουλ από τον Οικονόμου, ένα από τους καλύτερους αμυντικούς της ΑΕΚ. Καραϊβάνοφ για τον μεγάλο Οικονόμου και πάλι. Πάσα για τον Μαραγκό. Εκεί έπεσαν τρεις παίκτες πάνω του. Εδώ ο Μαραγκός, ο πίβοτ του Διομήδη. Ένα μακρινό σούτ από τον Καραϊβάνοφ, ο Καφάντος ήταν σε ετοιμότητα και το απέκρουσε. Το 7-6 παραμένει. Χειροκροτήματα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει εδώ, Αλέξο Αλβανός για τον παλωμένο. Ο παλωμένος θα κάνει το σούτ. Η μπάλα έχει κοντράρει σε παίκτη του Διομήδη και έχουμε κόρνερ. Εδώ είναι ο παλωμένος MVP στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Τρομερή εμφάνιση. Είναι παίκτης που μπορεί να κρίνει παιχνίδια όπως είναι το σημερινό. Βλέπουμε και τις αποκρούσεις. 5 για την ΑΕΚ, 4 για τον Διομήδη. Και οι δύο τερματοφύλακες, πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα. Και οι τερματοφύλακες είναι ικανοί να βοηθήσουν τις δύο ομάδες. Και ο Καφάντος και ο Νούκοβιτς είναι από τους καλύτερους που διαθέτουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξης Αλβανός προσπαθεί να πάρει πάνω την επίδεση. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Αλέξης Αλβανός που δείχνει να έχει τραυματιστεί, μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Βλέπουμε το χέρι του που είναι δεμένο. Ο Αλέξης Αλβανός θα συνεχίσει και ο προπονητής της ΑΕΚ σκεπτικός. Βλέπει την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ. Ο Παπαδιονυσίου θα έχουμε τώρα συνέχεια στο μάτς με τον Τσαούση. Παλωμένος. Θα γίνει το σουτ. Ο Νούρκοβιτς σε καλή θέση θα το αποκρούσει. Σουτ από τον Τσαούση. Τάσκοβιτς τώρα. Φάουλ του Παλωμένου. Αφήνει πλεονέκτημα οι διαιτητές. Η μπάλα φτάνει στο Σαμαρά. Μεγάλο Οικονόμου. Πολύ καλή πάσα. Και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Διομήδης. Καθώς ο Μαρακός προσπάθησε να γυρίσει και να πετύχει τον γκολ. Εδώ ο Μαρακός. Διεθνής πίβο του Διομήδη. Βλέπουμε και πάλι τη φάση, το πιάσιμο από πίσω του Παπαδιονυσίου. Καθαρή περίπτωση πέναλ, δεν υπάρχει καμία αντιλήψη. Καραϊβάνοφ θα εκτελέσει. Ο Καφάτος θα μείνει κάτω από τα γκολπός του. Καραϊβάνοφ κάνει τις προσποιήσεις. Και τον γκολ για την ομάδα του Διομήδη. Εδώ Καραϊβάνοφ, πρώτο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Εδώ βλέπουμε τις προσποιήσεις απέναντι στον Καφάτο, προσπάθησε, δεν κατάφερε όμως να αποκλούσει την μπάλα. Εδώ τώρα η ΑΕΚ
με τον Παπαδόπουλο σε θέση playmaker. Θα γυρίσει και θα πετύχει τον κλόπο Παδιονυσίου. Πολύ ωραία προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΚ. Ξαναβλέπουμε. Πολύ ωραία ο Παπαδιονυσίου, με τη μία πήρε την μπάλα και γύρισε αμέσως μέτωπο προς τον Νούρκοβιτς, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ. Η ΑΕΚ θα μειώσει σε ένα γκολ 8-7. Το ντέρμπι συνεχίζεται, εδώ επέκτησε ο Διομήδη. Δίνουν θάρρος ο ένας τον άλλο και κουράγιο για να συνεχίσουν το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα παραμένει πάρα πολύ καλή. Ο Διομήδης στη σέντρα για να έχουμε συνέχεια στο μάτς. Πλησιάζοντας προς το τελευταίο πεντάλεπτο, Καραϊβάνος με τον Ζαραβίνα και τώρα ο Τάσκοβιτς από θέση playmaker. Ο Οικονόμου στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Τάσκοβιτς με τον μεγάλο Οικονόμου, Σαμαράς. Καραϊβάνος θα βρει τον Ζαραβίνα απέναντι τον Μπακαούκα. Καραϊβάνοφ για τον Τάσκοβιτς, υπάρχουν σπροξήματα. Τώρα θα σφίξουν οι διαιτητές φάουλ υπέρ του Διομήδη. Εδώ ο Παπαδιονυσίου, ο Τάσκοβιτς είναι και πάλι στο παρκέ. Οι διαιτητές εξηγούν στους παίκτες τι ακριβώς έχει γίνει και τι έχουν δώσει. Βλέπουμε ο Τάσκοβιτς μπερδεύτηκε και έπεσε κάτω. Μπορώ να πω μπορείς να πάρει την μπάλα με βήματα τώρα. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα. Έχει χτυπήσει το γόνατο με την πτώση που είχε. Μάλλον πρέπει να κόλλησε το πόδι του το παρκέ λίγο. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης του Διομήδη. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση από άλλη γωνία. Βλέπετε τι έγινε. Πώς έπεσαν και οι δύο παίκτες του Διομήδη και ο Σαμαράς. Παρασύρθηκε ο παίκτης και έπεσε πάνω στον παίκτη. Αυτό μάλλον πρέπει να κόλλησε το πόδι του από ό,τι φάνηκε. Ναι. Η μπάλα θα είναι για τον Διομήδη. Διαμαρτυρήθηκαν και οι παίκτες και ο Πάκος Ισάκ γενικότερα για αυτή τη φάση, που από ό,τι φάνηκε και στο slow motion έχουν δίκιο. Οι διαιτητές όμως και αυτοί βλέπουν, σφυρίζουν μάλλον ό,τι βλέπουν και γενικά είναι πολύ καλή διαιτησία τους μέχρι στιγμής. Καραϊβάνοφ θα χάσει την μπάλα και τώρα προσπάθεια της Ισάκ να βγει γρήγορα μπροστά με τον Αλέξανδρο Αλβανό και τον Παλωμένο. Η πάσα για τον Αλέξανδρο Αλβανό, Μπακαούκας τώρα θα πάρει τα βήματα, πολύ ωραία, πρώτο γκολ για τον Μπακαούκα. Να λοιπόν, ο Χρυσόχρος Μπακαούκας πετυχαίνει τον γκολ και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα, πανηγυρίζοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αυτή τη φορά βρίσκει το στόχο απέναντι από τον Νούρκοβιτς και ανεβάζει και την ψυχολογία της ομάδας και τον ενθουσιασμό στην εξέδρα. Ο Διομήδης έχει την επίθεση. Πολύ καλική εμφάνιση του Διομήδη μέχρι στιγμής. Τάσκοβιτς, πάσα για τον Μαραγκό, κράτημα εκεί του Παπαδιονυσίου, το σφύριγμα υπέρ του Διομήδη. Νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Γιατί δίνουν το σύνθημα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Καραϊβάνοφ με τον Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς θα αλλάξει κατεύθυνση. Ο Αλέξης Αλβανός δεν τον αφήνει να μπει προς τα μέσα. Το φάουλ δόθηκε, Καραϊβάνοφ και πάρει για τον Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς θα βρει τώρα τον Μαραγκό και αυτός θα πετύχει τον γκολ. Να λοιπόν, ο Μαραγκός που βρίσκει λύσεις απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Βλέπουμε πως κατάφερε να ελέγξει την μπάλα. Με τα ακροδάκτυλα έπιασε την μπάλα και πέτυχε τον γκολ. Μεγάλη προσπάθεια από τον Μαραγκό. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ, πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Ήθελε και λίγο τύχη για να περάσει το γκολ. 9-8. Και πάλι μπροστά ο Διομήδης. Το πρώτο ημίχρονο πλησιάζει προς το τέλος του. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Με τις δύο ομάδες να είναι ισοδύναμες. Ο Σαμαράς τώρα θα κλέψει και θα φύγει μόνος στα πέναλτι από τον Καφάτο. Σαμαράς γκολ. Γκολ για το Διομήδη 18. Να λοιπόν η διαφορά που πάει και πάλι στα δύο γκολ. Ενώ η ΑΕΚ έχει καταφέρει τρεις φορές να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μια φορά να περάσει και μπροστά. Εδώ ο Διομήδης φεύγει με δύο γκολ. Με το κλέψιμο του Σαμαρά ολοκλήρωσε ο ίδιος την προσπάθεια. Βλέπουμε και τα κλεψίματα. 4 για την ΑΕΚ, 3 για τον Διομήδη. Φάουλ του Ζαραβίνα πάνω στον Μπακαούκα. Υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι κανονικά. Με τον
Παπαδόπουλο να αφήνει για τον Παλωμένο. Μπακαούκας τώρα. Δεν τον αφήνει ο Τάσκοβιτς. Και δίλεπτο είναι εδώ. Και δίλεπτη. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν το δώσει βέβαια. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο διαιτητών. Γιατί είναι, είναι το κράτημα διαρκές. Δεν είναι ότι τον απόθυσε λίγο. Τον συνεχίζει το. Έχουν δώσει το πέναλτι. Ο Μπακαούκας θα είναι ο εκτελεστής. Έχει χάσει ένα, αλλά τώρα θα ξαναδοκιμάσει πάλι την τύχη του απέναντι στον Νούνκοβιτς. Θα πετύχει τον γκολ. 9-10. Εδώ ο Μπακαούκας μειώνει στο ένα γκολ. Δηλητή δεν δόθηκε. Ο Διομήδης συνεχίζει κανονικά, χωρίς να έχει μειονέκτημα. Πέναλτι έδωσαν οι διαιτητές στην προηγούμενη φάση και τίποτα περισσότερο. Μεγάλο οικονόμου για τον Καραϊβάνο Ζαραβίνας και πάλι μεγάλο οικονόμου. Εδώ μεγάλο οικονόμου θα μπει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο γκολ. Μεγάλο οικονόμου, προσωπική προσπάθεια. Τρύπησε την άμυνα της ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ, εντυπωσιακή προσπάθεια. Τεράστιο βέβαια κενό. Ασθενοησία στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Το είδε ο μεγάλο οικονόμου πολύ γρήγορα και φέρνει τη διαφορά στα δύο γκολ και πάλι 11-9. Παπαδόπουλος για τον Παλωμένο. Παπαδόπουλος θα κάνει το σουτ, θα νικήσει τον Νούνκοβιτς. Πολύ ωραίο σουτ από Παπαδόπουλο. Τεχνικό σουτ. Εδώ κοιτάξτε, παρά την προσπάθεια του μεγαλοοικονόμου να τον παρεμποδίσει, ο Παπαδόπουλος βρίσκει το στόχο, μειώνει στο ένα γκολ. Και ο Νούνκοβιτς που δίνει κάποιες εξηγήσεις στον προπονητή του για τον γκολ που δέχτηκε πριν. 11-10 το σκορ. Πάντα κοντά οι δύο ομάδες, ενώ θέλουμε τώρα 3 λεπτά περίπου για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Καραϊβάνοφ, πολυπλάγια για τον μεγάλο οικονόμου, προσπαθεί να ανοίξει διάδρομο ο Μαραγκός. Διαμαρτυρήσα τον πάγκο της ΑΕΚ, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μεγάλο οικονόμου θα κάνει την προσφύση, το σούτ στο δοκάρι. Το ριμπάν από τον Παλωμένο, προσπάθεια να τρέξουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Παλωμένος η πάσα για τον Αλέξη τον Αλβανό. Αυτός θα μπει προς τα μέσα και θα πετύχει τον γκολ. Ενώ από τον Ζαραβίνα βλέπουμε εδώ προσπάθεια του Αλέξη Αλβανού. Εντάξει, τον επίλαξε, δεν πήρα ούτε το χτυπήσε τίποτα. Άλλωστε και οι δύο παίκτες ήταν διεθνείς. Ο Ζαραβίνας έπαιζε στην εθνική ομάδα, το ίδιο και ο Αλέξη Αλβανός που συνεχίζει. Δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. 11-11. Η ΑΕΚ ξαναπιάνει τον Διομήδη. Διομήδης που έχει τώρα την επίθεση. Καραϊβάνοφ, νέο δοκάρι για τον Διομήδη. Ο Αλβανός αμέσως στη μακρινή πάσα. Εκεί προσπαθεί να πιάσει την μπάλα ο Γεωργιάδης, πρόξιμο. Και τώρα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Ο Μπακαούκας που διαμαρτύρεται και δείχνουν δίλεπτο. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση. Σπρόξιμο από πίσω του Σαμαρά στον Γεωργιάδη, ενώ έφευγε μόνος. Αυτό είναι αντιαθλητική ενέργεια, δεν είναι φάουλ. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο φάουλ. Διαμαρτύρονται και για κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό έχουν δίκιο, γιατί είναι από πίσω. Έχει περάσει ο παίκτης μπροστά καθαρά και τον σπρώχνει από πίσω. Πολύ επικίνδυνο, για τον πιέζει στη μέση κιόλας. Αν δεν έχει πάθει και ζημιά, καλά θα είναι. Δεν ξαναβλέπουμε από άλλη γωνία πως έσπρωξε ο Σαμαράς από πίσω τον Γεωργιάδη. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή. Και το πέναλτι που θα εκτελέσει η ΑΕΚ με τον Μπακαούκα. Ο Τσούλος έχει μπει τώρα αντί του Νούρκοβιτς. Ο τετράχρονος θερματοφύλακας. Μπακαούκας θα πετύχει τον γκολ. Και η ΑΕΚ μπαίνει μπροστά. 12-11. Εδώ ο Χριστόφορος Μπακαούκας έχει πάρει μπροστά και η ΑΕΚ προηγείται με 12-11, πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Τσούλου. Εκτέλεση που πολύ δύσκολα μπορεί να αποκρούσει οποιοσδήποτε τερματοφύλακας. Τάσκοβιτς με τον μεγάλο οικονόμου. Ο Τάσκοβιτς μοιράζει το παιχνίδι για τον Διομήδη. 1,5 λεπτό για το τέλος του πρώτου μέρους. Καραϊβάνοφ πολύ έξω για τον μεγάλο οικονόμου.
Παρακός προσπαθεί να πάρει καλή θέση. Σαραβίνα σε θέση πίβοτ βρέθηκε απέναντι από τον Καφάτο και πέτυχε τον γκολ. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. 12-12. Πολύ καλή κίνηση και πολύ ωραία πάσα. Χωρίς να βλέπει ο μεγάλο οικονόμου. Έβγαλε τον Σαραβίνα μόνο του απέναντι από τον Καφάτο και αυτός δεν είχε πρόβλημα να ευστοχήσει και να κάνει το 12-12. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπαλωμένος για τον Παπαδόπουλο, έχουν δώσει χώρο οι παίκτες του Διομήδη. Τώρα θα γίνει το πίβοτ. Υπάρχει σπρόξιμο στον Παπαδιονυσίου, ενώ ο Μπαλωμένος έχει χτυπήσει το γόνατο. Για να ξαναδούμε τη φάση. Υπάρχει time out τώρα. Διακοπή για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μπαλωμένο. Εδώ ύπταται ο Αλέξ Αλβανός. Ο Παπαδιονυσίου δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Και καθώς πέφτει. Φανέλα και έπεσε, πρέπει να χτύψει λίγο το γόνατο. Χτύψε στο γόνατο ο Μπαλωμένος και δείχνει να πονάει αρκετά. Για να ξαναδούμε πάλι. Χτυπάει με τον Παπαδιονυσίου μαζί και πέφτει άσχημα στο παρκέ. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό ο Μπαλωμένος και να συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ ο Καφάτος και ο πάγκος της ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή η διακοπή, σκουπίζεται και το παρκέ. Ο Μπαλωμένος που δείχνει να πατάει καλά το πόδι του πάντως. Εδώ ο Μπαλωμένος πάει προς τον πάγκο καθώς έχουμε και time out. Το πρώτο ημίχρονο πλησιάζει προς το τέλος του. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά. Δύο αποβολές εις βάρος του Διομήδη. Η ΑΕΚ δεν έχει ακόμα κάποια. Τα λάθη είναι μοιρασμένα, 5 για κάθε ομάδα. Ενώ τα κλεψίματα περισσότερα για την ΑΕΚ, 4-3 έχει ο Διομήδης. Είναι πιο εύστοχος όμως από την ΑΕΚ. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι. Βλέπουμε και το σκόρερ. Καραϊβάνοφ με 5 γκολ. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Μαρακός με 3. Ο Μπακαούκας, ο Αλβανός, είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της ΑΕΚ από 3 γκολ. Από 2 Γεωργιάδης και Μπαλωμένος. Και η ΑΕΚ θα έχει τώρα την επίθεση. Ο Μπαλωμένος μπαίνει κανονικά στο παιχνίδι. Συνεχίζει. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο προηγούμενος τραυματισμός του. Εδώ ο Μπαλωμένος. Οι διαιτητές δεν έχουν δώσει ακόμα το σύνθημα. Τώρα δίνουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. Και αρχίζει και τρέχει και το χρονόμετρο. Παπαδόπουλος για τον Αλέξον Αλβανό. Μπαλωμένος για τον Παπαδόπουλο. Ψάχνει μια καλή πάσα για τον Παπαδιονυσίου. Ο Νούνκοβιτς αποκρούσει. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νούνκοβιτς. Ο Νούνκοβιτς όμως αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Και τώρα Καραϊβάνοφ, η πάσα, σκαστή πάσα για τον Μαραγκό. Ζαραβίνας απέναντι από τον Καφάτο. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Ζαραβίνας θα καταφέρει να πετύχει ένα πολύ δύσκολο όσο και έξυπνο γκολ. Και ο Διομήδης θα πάρει προβάδισμα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Η πάσα του Καραϊβάνοφ, κοιτάξτε εδώ, μπιλιάρδο από τον Ζαραβίνα. Ανάποδα φάλτσα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Τρομερό γκολ. Κύριε Δανίλο, έτσι είναι αυτό. Αυτά που τρελαίνουν θεματοφύλακες. Ακριβώς. Αυτά τα φάλτσα είναι. Πρέπει να τα έχει δουλέψει πολύ για να μπορεί να τα πετύχει. Και ο Ζαραβίνας είναι, εκτός ότι είναι πανέξυπνος αναλυτής, έχει μεγάλη άνεση στον καρπό του και αυτό φάνηκε και τώρα. Για να δούμε, αξίζει τον κόπο να το ξαναδούμε πραγματικά αυτό το γκολ. Εκπληκτικό από άλλη γωνία. Τι φάλτσο δίνει στην μπάλα. Ένα γκολ ακριβώς στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Με αυτόν τον γκολ ο Διομήδης θα πάει προηγούμενος από διτήρια 13-12. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο κλειστό του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατάμεσο το γήπεδο από 1.300 θεατές. Πολύ καλή ατμόσφαιρα. Ο Διομήδης που προηγείται με 13-12 με ένα φοβερό γκολ του Ζαραβίνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν το μάτς και κοντά μου πάντα έχω τον κύριο Δανίλο, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού handball. Και Δανίλο, ένα πολύ καλό πρώτο μέρος και από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ καλό και πολύ ποιοτικό. Δεν είναι δηλαδή το παιχνίδι που παίζουν ξύλο οι παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι που αναπτύσσεται σωστά. Έχουν μπει εξαιρετικά τέρματα. Πιστεύω δηλαδή οι τηλεθεατές του TESPOR θα έχουν ευχαριστηθεί αυτόν τον αγώνα σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλός.
Βεβαίως. Και ωραία γκολ θεαματικά. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Καλή και η συμπεριφορά των αθλητών. Και καθαρός αγώνας. Βέβαια έχουν γίνει μερικά δυνατά, αλλά είναι στο παιχνίδι αυτά όλα. Ντέρμπι είναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά. Επίδεση για τον Διομίδη με τον Καραϊβάνοφ να αφήνει στο μεγαλοοικονόμου. Τάσκοβιτς τώρα. Και πάλι μεγαλοοικονόμου. Βλέπετε παίζει όλες τις θέσεις το παιδί αυτό. Ζαραβίνας με το τρομερό γκολ που πέτυχε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Μεγαλοοικονόμου θα κάνει τον σουτ. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ υπέρ του Διομίδη. Εδώ ο πρώην παίκτης ΑΕΚ. Έπαιζε στην ομάδα πριν 4 χρόνια. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Προσπάθεια του Παπαδιονυσίου να τον σταματήσει. Έκανε φάουλ. Πήξε επαφή με το χέρι του μεγαλοοικονόμου. Το είδαν οι διαιτητές και το έδωσαν. Ο κύριος Σκλαβενίτσης με τον κύριο Βίτα, να θυμίσουμε. Είναι το διαιτητικό δίδυμο. Φάουλ πάνω στο Μαραγκό από τον οικονόμου. Εδώ τώρα ο Τάσκοβιτς ψάχνει το σουτ. Θα μπει προς τα μέσα. Νέο σφύριγμα. Και πάλι η μπάλα θα είναι για τον Διομίδη. Διομίδης με τα ψηλά κορμιά που διαθέτει. Έχει το πλεονέκτημα σε τις επιθέσεις. Τάσκοβιτς για τον Καραϊβάνο. Χαμηλό σουτ αυτή τη φορά. Out. Εδώ ο Καραϊβάνοφ, πρώτο σκόρερ του αγώνα μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ έχει την επίθεση. Προσπάθεια να μπει προς τα μέσα ο Αλέξης Αλβανός. Ήταν επιθετικό φάουλ ο πάγκος του Διομίδη στην επαφή που είχε με τον Ζαραβίνα. Το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ. Ξαναβλέπουμε εδώ πως έπεσε πάνω στον Ζαραβίνα. Τον τράβηξε ο Ζαραβίνας και έπεσε πάνω του. Μάλλον αυτά είναι και εξήγηση του Αλβανού που του έδωσε, γιατί το συζητήσανε εδώ τη φάση λίγο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η ΑΕΚ θα έχει την επίθεση με τον Παλωμένο και τον Τσαούσι σε ρόλο playmaker. Εδώ τώρα προσπάθεια με τον Αλέξη τον Αλβανό. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τσαούσι θα πέσει άσχημα στο παρκέ. Υπάρχει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ ο Τσαούσις μπαίνει γρήγορα και ο γιατρός μέσα, Μαραγκός. Ξαναδούμε τη φάση. Τσαούσις προσπάθησε εκεί να εκμεταλλευτεί το σκριν που του έδωσε ο Παπαδιονυσίου και ένα σουτάρι. Πάντως αυτό ήταν μαρκάρισμα για κάρτα, γιατί από το πλάι, αν προσέξετε, του τραβάει το χέρι. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να του κάνει μέχρι εξάδρωση, μπορεί να έχει τον νόμο, τον αέρα που είναι. Τώρα ο Τσαούσις προσπαθεί να συνέλθει, σηκώνεται σιγά σιγά για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα έχει νέα επίθεση μετά το φάουλ που έγινε πάνω στον Τσαούσι. Όπως πάντα σε θέση playmaker μαζί με τον Παπαδόπουλο είναι οι δύο βασικοί playmaker. Ο Ναομίδης, ο οποίος είχε επανέλθει από το σοβαρό τραυματισμό του, είναι στον πάγκο. Ζαραβίνας, νέο φάουλ για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περιορισμός στα φάουλ που μπορεί να δώσει μια ομάδα, αρκεί να μην είναι αντιαθλητικά. Μπορεί να κάνει όσα φάουλ επιθυμεί, αρκεί να κρατήσει μακριά τους αντιπάλους. Εδώ τώρα η απόκρουση του Νούλκοβιτς δίνει ευκαιρία στον Διομίδη να φύγει μπροστά με τον μεγάλο οικονόμου. Η πάσα για τον Καραϊβάνο. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση όπως φωνάζει και ο προπονητής τους, σε σετ επίθεση. Καθώς έχει οργανωθεί η άμυνα της ΑΕΚ, ενώ ο Νούλκοβιτς δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον πάγκο του Διομίδη για την προηγούμενη επέμβασή του. Ο Διομίδης τώρα έχει την ευκαιρία να ξανααποσπαστεί με δύο γκολ για να δούμε αν θα ευστοχήσει. Τάσκοβιτς, πολύ ωραία πάσα για τον Μαραγκό και τον γκολ. Είχαν σηκωθεί να το πανηγυρίσουν πρωτού σουτάρει ο Μαραγκός. Ήταν τρομερή η πάσα που δέχτηκε. Ξανά εδώ η πάσα του Τάσκοβιτς χωρίς να βλέπει. Ο Μαραγκός ξέρει πολύ καλά τη θέση, είναι από τους κορυφαίους σε αυτή τη θέση του πίβοτ. Θα πετύχει τον γκολ, θα κάνει το 14-12. Για ακόμα μία φορά ο Διομίδης προηγείται με δύο γκολ. Η ΑΕΚ όμως πάντα είχε τις λύσεις στο πρώτο ημίχρονο. Και κατάφερε να πιάνει τον Διομίδη, είχε προηγηθεί κιόλας κάποια στιγμή. Μπακαούκας για τον Τσαούσι και από εκεί στον Παλωμένο. Ο Παλωμένος έχει κολλημένο τον Σαμαρά. Θα γίνει τον μπλοκ από τον Μαραγκό. Ο Σαμαράς προσπαθεί να φτάσει την μπάλα σπρόξιμο από τον Τσαούσι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μαραγκός θα φύγει. Ψιλοκρεμαστός ο Τοκαφάτος θα μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο Διομίδης κάνει την ευκαιρία να πάρει τρία γκολ διαφορά. Τώρα κράτημα και πέναλτι για μαρτυρίες από τον πάγκο του Διομίδη. Δίλεπτη αποβολή τώρα. Για να δούμε ξανά τη φάση και δίλεπτη αποβολή. Για να δούμε και πάλι. Εδώ μεγάλο οικονόμου διαμαρτύρεται όπως και όλος ο πάγκος του Διομίδη.
για να δούμε. Λίγο αυστηρό το είδα πάντως. Ο Μπακαούκας είναι έτοιμος για να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Νούρκοβιτς είναι κάτω από την εστία. Ο Μπακαούκας περιμένει το σύνθημα. Κάνει τις προσποιήσεις και θα πετύχει τον γκολ. 13-14. Εδώ ο Μπακαούκας έχει χάσει ένα πέναλτι σήμερα, αλλά έχει ευστοχίσει στα υπόλοιπα που έχει εκτελέσει. Παίρνει τη διαφορά στο ένα γκολ. Ένα παίκτη λιγότερο, ο Διομήδης τώρα δεν έχει λόγο να βιάζεται, θα ροκανίσει τον χρόνο. Ο Μεγαλοοικονόμου είναι στον πάγκο, Τάσκοβιτς παίρνει το φάουλ από τον παλωμένο. Μαραγκός για τον Ζάρα Βίνα, αλλάζουν την μπάλα, παίκτης του Διομήδη. Τάσκοβιτς ψάχνει μια καλή πάσα, φάουλ στο πρόσωπο του Τάσκοβιτς από τον Αλέξανδρο Αλβανό. Οι διαιτητές το σφύριξαν αμέσως, εδώ ο Τάσκοβιτς. Για να ξαναδούμε πάλι την προηγούμενη φάση για καλύτερα συμπεράσματα. Πάταγε μέσα. Έκανε άμυνα από μέσα. Εδώ τώρα ο Καραϊβάνοφ για τον Μάρακο. Σαμαράς για τον Τάσκοβιτς. Νέο σφύριγμα και νέο φάουλ για τον Διομήδη. Τάσκοβιτς ψάχνει το διάδρομο. Ακόμα ένα σφύριγμα υπέρ του Διομήδη. Στο σπρόξιμο του Παπαδιονυσίου. Πάνω, δεν θα σουτάρει αυτός, θα αφήνει για τον Τάσκοβιτς. Τώρα ο Μαραγκός. Παθητικό έδωσε, παθητικό έδωσε. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει τώρα. Με τον Αλέξανδρο Αλβανό και τον Τσαούση. Ο Οικονόμου μπαίνει στο παιχνίδι. Τσαούσης. Για τον Αλέξανδρο Αλβανό, μπαλωμένος πολύ ωραία πάσα για τον Γεωργιάδη, αυτός παίρνει ωραία τα βήματα και ισοφαρίζει. 14-14, εδώ ο Γεωργιάδης πετυχαίνει τον γκολ της ισοφάρισης, ξαναβλέπουμε και πάλι την τελευταία φάση και τον γκολ για την ΑΕΚ. Και πάλι ξανεμίζεται η διαφορά των δύο γκολ που είχε πάρει ο Διομήδης, το παιχνίδι είναι στα ίσα. Ενώ έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 6 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Μεγαλοοικονόμου που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι μετά τη δίλευτη που είχε. Καραϊβάνοφ σε οργανωμένη επίθεση με άμυνα 6-0 η ΑΕΚ. Μεγαλοοικονόμου για τον Καραϊβάνοφ. Δεν έχει πάρει προσπάθεια μέχρι τώρα στο δεύτερο ημιχρόνο. Καραϊβάνοφ. Τάσκοβιτς. Το φάουλ από τον Οικονόμου. Και δίλευτη. Δίλευτη στον Οικονόμου. Α, λοιπόν, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της ΑΕΚ. Θα πάει στον πάγκο για τα επόμενα δύο λεπτά για το φάλ αυτό πάνω στον Τάσκοβιτς. Η ΑΕΚ τώρα έχει το μειονέκτημα, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εντάξει, είναι για τον τραβάει ναι. Τάσκοβιτς σε ρόλο playmaker. Ενώ έχουμε σφύριγμα για να σκουπιστεί το παρκέ. Οι διαιτητές διακόπτουν και πάλι το παιχνίδι. Βλέπουμε τρώντας των παιχτών για να μην υπάρχει χρόνο με τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων. Ο Παπαδιονυσίου δέχτηκε τις περιποιήσεις και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, τα λέγε με τον Τάσκοβιτς. Και μπει για λίγο Οικονόμου όταν η ΑΕΚ είχε την επίθεση, καθώς ο Παπαδιονυσίου ήταν χτυπημένος και τώρα είναι έτοιμος για να συνεχίσει και πάλι. Με τον Διομήδη να έχει την επίθεση. Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς με τον Καραϊβάνο. Μαραγκός πάντα σε θέση πίβοτ, μεγάλο Οικονόμου, αλλάζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι Ζαραβίνας. Μεγάλο Οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Είναι ωραία τους διαδρόμους. Μεγαλοοικονόμου τώρα θα μπει προς τα μέσα. Η πάσα για τον Μαραγκό. Ο Καφάτος κάνει εξαιρετική απόκρουση και τώρα ο Μπακαούκας. Μπακαούκας απέναντι από τον Νούμποβιτς. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά με 15-14. Εδώ ο Μπακαούκας
Βάζει μπροστά την ομάδα του, εξαιρετική πάσα από τον Παλωμένο στο κενό χώρο. Δεν είχαν προλάβει να επιστρέψουν οι παίκτες του Ιδιομίδη και δέχονται τον γκολ από τον γρήγορο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ο Ιδιομίδης είναι πίσω πλέον στο σκορ με ένα γκολ. Μαραγκός με τον μεγαλοοικονόμο Καραϊβάνοβ για τον Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς πολύ ωραία η πάσα για τον Μαραγκό. Δεν υπάρχει κάτι. Νέος ευνηδιασμός για την ΑΕΚ. Μπακαούκας και πάλι. Αυτή τη φορά ο Νούρκοβιτς αποκρούσει. Εδώ σώζει τον Διομίδη ο Νούρκοβιτς. Προσπάθεια του Τάσκοβιτς να βγει μπροστά. Υπάρχει σφύριγμα. Εδώ ο Σέρβος. 26 ετών. 1,97 ύψος. Εδώ βλέπουμε πως υπήρξε η επαφή με τον Αλέξη τον Αλβανό, πήρε το φάουλ στην προσπάθειά του να μπει προς τα μέσα. Καραϊβάνοβ, πολύ ωραία πάσα για τον Μαραγκό, αυτός δεν έχει πρόβλημα απέναντι στον Καφάτο. Και πάλι ισοπαλία, 15-15, το ντέρμπι συνεχίζεται. Το παιχνίδι που είναι θεαματικό είναι πάρα πολύ καλό και στο δεύτερο μέρος. Εδώ βλέπουμε έξοχη πάσα στο Μαραγκό. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον διεθνή πίβο του Διομίδη. Μπακαούκας με τον Αλέξανδρο Αλβανό αλλάζουν την μπάλα. Τσαούσης φωνάζει για τις θέσεις που πρέπει να έχουν και το σύστημα που θα ακολουθήσει η ΑΕΚ αυτή την επίθεση. Μπαλωμένος πήγε να κλέψει την μπάλα ο Σαμαράς. Τσαούσης για τον Αλέξανδρο Αλβανό, έχει το περιθώριο και θα κάνει ένα ωραίο γκολ από την περιφέρεια ο Αλέξανδρο Αλβανό. Εδώ βλέπουμε είχε το χώρο. Άρχισε να πάνε πάνω το μεγαλοκονό με τον Μαραγκό. Ο Αλέξανδρος Αλβανός το εκμεταλλεύτηκε και πετυχαίνει τον γκολ. Υπέρ της ΑΕΚ προηγείται με 16-15. Συμπληρώνω το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου σε λίγο. Η ΑΕΚ που ήταν με δύο γκολ πίσω στο δεύτερο μέρος, τώρα είναι με ένα μπροστά. Ο Διομίδης έχει την επίθεση. Τάσκοβιτς. Το φάουλ από τον οικονόμο, αφήνουν πλεονέκτημα οι διαιτητές, μεγάλο οικονόμου. Καραϊβάνοβ δεν έχει πάρει σουτ στο δεύτερο μέρος. Εδώ τώρα έχουμε δίλεπτη για το φάουλ στον μεγαλοοικονόμου. Δίλεπτη που χρεώνει το Αλέξο Αλβανός. Εδώ για να ξαναδούμε τη φάση. Το σπρώξιμο στον μεγαλοοικονόμου. Τράβησε το χέρι. Και πάλι η διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Διομίδης έχει το πλεονέκτημα τώρα. Μετά την αποβολή του Αλέξου του Αλβανού. Καλεκονόμου για τον Τάσκοβιτς. Και από εκεί στον Καραϊβάνο. Καραϊβάνο, πάσα για τον Μαραγκό. Λάθος συνεννόηση, τον παιχνίδι του Διομίδη. Πήγαν να βγάλουν τον Ζαραβίνα σε θέση βολής. Δεν κατάφεραν όμως να συνδυαστούν σωστά. Έτσι ΑΚ έχει την επίθεση. Τον Μπακακός φυλάει και την μπάλα. Είδαμε και το πάθος στο πρόσωπο του αρχηγού της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είναι με ένα γκολ μπροστά έχει και την επίθεση. Ο Πάκος Ιδιομίδη προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας για να βγάλουν μια καλή άμυνα τώρα στην επίθεση της ΑΕΚ. Γεωργιάδης αφήνει για τον Παπαδόπουλο. Με Παπαδόπουλο και Τσαούση τώρα η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Δεν μετράει τον γκολ του Μπακαούκα. Έχει προηγηθεί το σφύριγμα και το φάουλ υπέρ του παίκτη της ΑΕΚ. Κύριε Δανίλο, βλέπουμε την ΑΕΚ τώρα με Τσαούση και Παπαδόπουλο μέσα. Υποχρεωτικά, που έφυγε ο Αλβανός, έχει βάλει δύο κυριστές της μπάλας τώρα. Παίζει με δύο playmaker αυτή τη στιγμή. Για να δούμε την κυκλοφορία της μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Τσαούσης. Προσπαθεί να εξαντλήσει και το δίλετο το μεταξύ. Και το παίζει αρκετά έξυπνα. Τώρα κενά, με παίκτη λιγότερο ο Τσαούσης πετυχαίνει τον κόλ και το πανηγυρίζει έξαλλα. Όπως και οι φύλαθλοι της ΑΕΚ. Εδώ Τσαούσης βλέπετε πως πανηγυρίζει στον πάγκο της ΑΕΚ. Εδώ πολύ σημαντικό η ομάδα με παίκτη λιγότερο να πετυχαίνει και γκολ. Ανεβαίνει πολύ ψυχολογικά. Και βλέπουμε τους πανηγυρισμούς με τον Τσαούση και τους υπόλοιπους παίκτες. Ζούνε το παιχνίδι με πολλή ένταση και οι δύο ομάδες. Εδώ τώρα ο Καραϊβάνοβ για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά εδώ. Θα βρει στόχο. Το 17-16 η ΑΕΚ με τον Παπαδόπουλο. Ο Παδιονυσίου τώρα μπαίνει στο παιχνίδι.
ως πίβοτ για την ΑΕΚ, ενώ επανέλθει και ο Αλέξο Αλβανός. Μπακαούκας προσπάθει να μπει προς τα μέσα, φάουλ για την ΑΕΚ. Εδώ Μπακαούκας. Ο Παδιονυσίου προσπαθεί να πάρει καλή θέση με αντίπαλο τον Ντάσκοβιτς. Εκεί ο Νούκοβιτς αποκρούσει πάρα πολύ όμορφα το σούτ του Μπακαούκα και ο Διομήδης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει τώρα. Για να δούμε, ο Ντάσκοβιτς έχει χώρο, η πάσα πολύ ωραία για τον Μαραγκό. Του έκλεισαν το πορτοφόλι όμως εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Πολύ καλή προσπάθεια. Προσπάθησαν να βγουν μπροστά με τον Γεωργιάδη. Υπήρξε όμως δεν κατάλαβα τι στήριξε. Η μπάλα που επανέρχεται στα χέρια των παιχτών του Διομήδη. Στα 17-16 ο Διομήδης έχει νέα ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Τον Ντάσκοβιτς και τον Ζαραβίνα. Βάζουν την μπάλα, Καραϊβάνο. Ο Μεγαλεκονόμου, Ντάσκοβιτς παραλίγο να χάσει την μπάλα. Καραϊβάνο και πάλι για τον Ντάσκοβιτς. Οι δύο υψηλός των παίκτες του Διομήδης συνδυάζονται. Και έχουμε φάουλ που δίνει άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε πως έκλεψαν την μπάλα. Βήματα έκανε. Έχουν δοθεί βήματα, γι' αυτό και η μπάλα επανήλθε στον Διομήδη, ο οποίος θα ισοφαρίσει. 17-17. Να λοιπόν ο Διομήδης που φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Είχε βρεθεί αυτός με δύο γκολ πίσω. Έπαιζε και με παίκτη λιγότερο κάποια στιγμή. Τελικά είχε απάντηση το παιχνίδι. Είναι και πάλι σώπαλο. 17-17. Ενώ πλησιάζουμε στη μέση του δεύτερου μηχρόνου. Τσαούσης για τον Αλβανό, φάουλα τον Μεγαλοοικονόμου. Το Μεγαλοοικονόμου εξαιρετικός και στο αμυντικό κομμάτι. Τεράστια προσπάθεια από τον παίκτη του Διομήδη για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ παραλίγο να κλέψουν την μπάλα από τον Παλωμένο. Προηγήθηκε το φάουλ που δόθηκε εις βάρος Ζαραβίνα. Αλέξης Αλβανός, η πάσα του για τον Πάπα Διονυσίου, νέο φάουλ. Και έχει νέα επίθεση. Αλέξης Αλβανός θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρουν οι παίκτες του Διομήδη. Η μπάλα θα φτάσει εύκολα στα χέρια του Νούρκοβιτς. Προσπάθεια να βγουν γρήγορα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Καραϊβάνοφ έχει χώρο, θα σουτάρει γκολ. Φοβερό γκολ από τον Καραϊβάνοφ που το πανηγυρίζει τώρα αυτός έξαλα. Κοιτάξτε εδώ πως πήρε τα βήματα. Ο Παπαδιονυσίου προσπάθησε για τον μπλοκ. Ήταν πολύ μακριά όμως από τον Καραϊβάνοφ. Δεν έχασε την ευκαιρία ο Σκοπιανός παίκτης του Διομήδη. Πετυχαίνει τον γκολ. Το δεύτερο του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Διομήδης και πάλι μπροστά. Τρομερό παιχνίδι πραγματικά. Με πολλές αλλαγές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αλλαγές στο σκορ. Μπακαούκας τώρα θα τον σηκώσει όρθιο εκεί ο Τάσκοβιτς. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Παπαδόπουλος σε ρόλο playmaker. Παπαδόπουλος θα κάνει το σουτ. Φοβερό γκολ. Από τη μια πλευρά ο Νούκοβιτς, από την άλλη μπάλα. 18-18. Εδώ κοιτάξτε, παρά το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μαρακό, βρήκε τον τρόπο να νικήσει την άμυνα του Διομήδη και τον Νούκοβιτς. Φοβερή ένταση στον Παπαδόπουλο και σε όλους τους παίκτες που ζουν το παιχνίδι πραγματικά και ο πάγκος του Διομήδη σε συναγερμό θα λέγαμε. Το παιχνίδι εξελίσσεται. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Εδώ και ο πάγκος της ΑΕΚ με τον προπονητή της να σκέπτεται τι μπορεί να κάνει για τη συνέχεια του αγώνα. Μεγαλοοικονόμου πάει μόνος του προς τα μέσα και παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Παπαδιονυσίου μαζί με τον Οικονόμου και ο Μπαλωμένος δίπλα τους, οι τρεις πιο ψηλοί παίκτες της ΑΕΚ για να μπορέσουν να σταματήσουν τον Καραϊβάνοφ με τον Τάσκοβιτς. Καραϊβάνοφ χαμηλός, την μπάλα out. Το 18-18 παραμένει. Και τώρα η ΑΕΚ προσπάθεια να βγει γρήγορα μπροστά με τον Μπακαούκα. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Έχουν επιστρέψει παίκτες στον Διομήδη. Ο Αλέξο Αλβανός με τον Παλωμένο. Και από εκεί στον Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία πάσα για τον Γεωργιάδη. Ο Νούκοβιτς αποκρούσει. Εδώ ο Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Διομήδη. Το παιχνίδι παραμένει σώπαλο. Τάσκοβιτς θα κατεβάσει την μπάλα.
Και ο Ανίλο βέβαια στα τελευταία λεπτά. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να πετύχουν κόλλα, αλλά δεν τα καταφέρουν. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο γίνεται νευρικό το παιχνίδι. Τώρα ο Γεωργιάδης έκανε πολύ κακό σουτ για την ποιότητά του Σαμπέφης. Έχουν κάνει δηλαδή βεβαιασμένα σουτ και του Καραβάνο προηγουμένως ήταν πολύ βεβαιασμένο το σουτ. Όπως και το Αλβανού ήταν βεβαιασμένο το σουτ. Δηλαδή κάπου έχει αρχίσει να έρχεται ο εκνευρισμός και να μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Τώρα θα δούμε ποιος θα συνέλθει πιο γρήγορα. Πάντως το παιχνίδι θα πάει έτσι όπως πηγαίνει μέχρι στιγμής. Καλό για τους θεατές και τους τηλεθεατές. Ασφαλώς, αλλά κακό για τους προπονητές και τους υπόλοιπους γιατί θα πάνε από καρδιά όπως πάει έτσι. 18-18, οδηγίες λόγω της διακοπής για να σκουπιστεί το παρκέ. Βρίσκουν ευκαιρία οι δύο προπονητές να δώσουν τις οδηγίες τους στους παίκτες. Σε λίγο όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το μάτς. Εδώ ο μεγάλο οικονόμου. Επίθεση για τον Διομίδη. Κοιτώντας προς τη γραμματεία, είναι έτοιμοι να δώσουν το σύνθημα και θα το κάνουν τώρα. Το παιχνίδι ξεκινά. Και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε. Θέλουμε 13 λεπτά ακόμη για το τέλος. Τάσκοβιτς για τον μεγάλο οικονόμου. Μεγάλο οικονόμου θα μπει προς τα μέσα. Πετυχαίνει τον κόλ. Θα έχουν προηγηθεί τα βήματα. Δεν μετράει. Το κόλ 18-18 το σκορ. Αλέξης Αλβανός για τον παλωμένο. Αντίπαλο του Ντάσκοβιτς θα κάνει το σούτο ο Παπαδιονυσίου και τώρα ο Ζαραβίνος ψάχνει μια μακρινή πάσα για να βγάλει αντεπίθεση. Δεν θα μπορέσει όμως, καθώς δεν υπήρχε παίκτης του Διομίδη για να τρέξει. Εδώ τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Παρατήρηση του κομισάριου, του Delegate, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Κάρτα στον προπονητή της ΑΕΚ. Εδώ παρατηρήσει στον πάγκο της ΑΕΚ. Το σκορ παραμένει ισόπαλο. Στα τελευταία 3 λεπτά δεν έχουμε δει κάποιο γκολ. Ο πάγκος του Διομίδη διαμαρτύρεται για τον κόλ που ακύρωσαν. Πιστεύω ότι ήταν κανονικό. Έχει κάνει βήματα. Σωστή λοιπόν η υπόδειξη των διαιτών να ακυρώσουν το γκολ. Το παιχνίδι ξεκινά και πάλι με τον Διομίδη. Να έχει την επίθεση, δεν κατάφεραν πριν να βγάλουν την μακρινή πάσα για να φύγουν στον εφηδιασμό. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα. Υπήρξε και η διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ και να γίνει και η παρατήρηση στον πάγκο της ΑΕΚ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο, εκεί που θα κρυφθούν τα πάντα. Φάουλ τώρα που γίνεται πάνω στον Καραϊβάνοφ. Εδώ μπαλωμένος. Και time out που θα ζητήσει ο προπονητής του Διομίδη. Για να δώσει οδηγίες, παίξει να τους ηρεμήσει καθώς δεν μπορούν να βρουν λύσεις καμία από τις δύο ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις. Ο Διομίδης τώρα είναι ευκαιρία να περάσει μπροστά. Είχαν πετύχει γκολ πριν τους ακυρώθηκε σωστά επειδή είχαν γίνει βήματα. Δεν θέλουν τώρα να χάσουν αυτή την ευκαιρία για να πάρουν και πάλι το προβάδισμα. Εδώ βλέπουμε και τους σκόρερ. 8 γκολ έχει φτάσει ο Καραϊβάνοφ, έχει πετύχει 2 στο δεύτερο ημίχρονο. 5 έχει ο Μαραγκός, εξαιρετική παρουσία από 2 Ζαραβίδες και Σαμαράς. Από την άλλη πλευρά ο Μπακαόκας έχει πάρει μπροστά, είναι στα 5 γκολ. 4 έχει ο Αλβανός, έχει δώσει λύση από την περιφέρεια. 3 ο Γεωργιάδης και 2 ο Μπαλωμένος. Πολύ καλή άμυνα πάνω στον Μπαλωμένο, του έχουν κόψει το σουτ. Εδώ βλέπουμε και τις αποκρούσεις. Πολύ καλή και οι δύο τερματοφύλακες. Καφάτος με 6 αποκρούσεις, Νούκοβιτς με 8. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα μπλοκ. Ο μεγαλοοικονόμου βλέπουμε πόσο έχει προσφέρει στην άμυνα με 2 μπλοκ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τα λάθη περισσότερα για τον Διομίδη. 6 έχει ΑΕΚ. 2 αποβολές για την ΑΕΚ, 3 για τον Διομίδη. Τα φάουλ είναι σχεδόν μοιρασμένα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει τώρα και πάλι το ματς. Τέλος του time out που ζήτησε ο προπονητής του Διομίδη. Τα λέει ακόμα με τον Ζαραβίνα. Επίθεση για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Οι φίλοι της ΑΕΚ ενισχύουν την αγαπημένη της ομάδα. Ο Διομίδης έχει την επίθεση. Με τον Καραϊβάνο, τον Σαμαρά, Τάσκοβιτς. Καλό οικονόμου. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Ο Καραϊβάνο με τον Τάσκοβιτς. Η πάσα για τον Μαραγκό και ανάμεσα από δύο παίκτες θα πάρει το σφυρίγμα ο πίβο του Διομίδη.
ενώ τους δίνει και τα εύσημα ο προπονητής του Διομήδη για το σύστημα που ακολούθησαν και την πολύ ωραία πάσα που βγήκε το Μαρακό, έγινε το φάουλ. Νέα κατοχή της μπάλας για τον Διομήδη, μεγάλο οικονόμου, φάουλ πάνω στον μεγάλο οικονόμου, το δίνουν αμέσως οι διαιτητές. Διομήδη συνεχίζει και έχει την μπάλα, μεγάλο οικονόμου, θα κάνει το χαμηλό σου, θα αποκρούσε εκπληκτικά ο Καβάτος. Μεγάλο οικονόμου προσπάθησε να πάρει το rebound και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν τα κατάφερε και μπήκε μέσα στη γραμμή των 6 μέτρων, κάτι που απαγορεύεται. Η ΑΕΚ έχει τώρα την επίθεση. Έχει αυτή την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Πλησιάζουμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Πολύ καλό το παιχνίδι. Αποζημιώνει τους θεατές που έχουν γεμίσει το κλειστό γυμναστήριο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά και τους τελεθεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι από τα κανάλια του Τεσπορ. Εδώ Μπακαούκας, εκπληκτική απόκριση του Νούνκοβιτς. Πολύ μεγάλη φάση για τον τερματοφύλακα του Διομήδη. Κοιτάξτε εδώ πως πέφτει πολύ ωραία στη δεξιά του γωνία και αποκλούει την μπάλα. Διομήδης με τον Ντάσκοβιτς και πάλι ο Καφάτος είναι εκεί που πρέπει. Μεγάλη ετοιμότητα για τους δύο τερματοφύλακες των ομάδων. Αλέξης Αλβανός, πολύ έξυπνη πάσα για τον Παπαδιονυσίου. Έχουν καταλάβει όμως την πρόθεσή του παίκτης του Διομήδη. Γύρισαν και έκλεψαν την μπάλα. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η δυστοχία για τις δύο ομάδες να πετύχουν κάποιο γκολ. Για να δούμε τώρα το σύστημα που θα ακολουθήσει ο Διομήδης. Καραϊβάνοφ, αλλάζει την μπάλα με τον μεγάλο οικονόμου. Τασκοβίτς, Μαρακός προσπαθεί να πάρει καλή θέση, μεγάλο οικονόμου. Αφήνει και πάλι για τον Καραϊβάνοφ το σούτ, είναι άστοχο. Ενώ τραυματίζεται ο παίκτης του Διομήδη. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον Καραϊβάνοφ. Γιατί με το στο χέρι πρέπει αγώνα. Να έχει το πρόβλημα. Μετά το σουτ πρέπει να κοντράρει στο χέρι του στο οικονόμου, ήταν στην άμυνα. Πρέπει να βρει και το χέρι του επάνω στον οικονόμου. Φέρονται οι πρώτες βοήθειες στον πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι στιγμής και οδηγίες στον Παπαδόπουλο από τον προπονητή της ΑΕΚ, τα λέει και με τον Μπακαούκα. Το παιχνίδι είναι σε κρίσιμη καμπή. Είμαστε στη 18η αγωνιστική, το τελευταίο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής, στο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Διομήδη. Η ΑΕΚ που θα έχει τώρα την επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καραϊβάνος, ο οποίος συνεχίζει κανονικά, κάνει κάποια τέσσερα ακόμα βέβαια στο χέρι του. Θα δούμε και τη συνέχεια. Εδώ φάουλ πάνω στον Μπακαούκα, η επίθεση είναι για την ΑΕΚ. Τα λένε οι διαιτητές μεταξύ τους και πάλι έχουμε νέα διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ μετά την πτώση του Μπακαούκα. Όσο περνάει το παιχνίδι θα έχουμε και πιο συχνά τις διακοπές αυτές για να σκουπίζεται το παρκέ και να μην κινδυνεύει σωματική ακεραιότητα των παικτών. Οι διαιτητές είναι έτοιμοι να δώσουν και πάλι το σύνθημα να ξεκινήσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι μπροστά. Ο Παδιονυσίου αφήνει για τον Αλέξη τον Αλβανό, θα κάνει το σουτ, θα πετύχει τον γκολ. Στο κέντρο της εστίας του Νούνκοβιτς, εδώ ο Αλέξης Αλβανός πανηγυρίζει. Είχε το χώρο. Βλέπουμε εδώ και πάλι την εξέλιξη. Πώς πέτυχε τον γκολ. Δεν το περίμενε το σούτ να γίνει και είχε παγώσει η άμυνά του. Βρήκε την ευκαιρία ο Αλέξης, δεν τα κάνει αυτά. Γύρισε την μπάλα εντελώς αριστερά. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά. Για να δούμε την απάντηση του Διομήδη. Τάσκοβιτς για τον μεγάλο οικονόμου Καραϊβάνο. Για τον μεγάλο οικονόμου και πάλι Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς θα κάνει το σουτ και θα ισοφαρίσει. Να λοιπόν και ο Τάσκοβιτς έχει απάντηση και πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Νέα ισοπαλία 19-19. Σε οργανωμένη επίθεση η παίκτες της ΑΕΚ με τον Ζαραβίνα και τον Σαμαρά να προσπαθούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της ΑΕΚ. Παίζουν στην κορυφή της άμυνας του Διομήδη. Εδώ ο μεγαλοοικονόμου κάνει το φάουλ στον Αλέξη τον Αλβανό, δεν τον αφήνει να μπει προς τα μέσα. Νέα επίθεση της ΑΕΚ. Ο
Αλέξης Αλβανός για να μεταπηχνήσει και πάλι το σουτ. Όχι πάσα για τον Μπακαούκα, θα κάνει αυτό το σουτ και θα το πανηγυρίσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. 20-19. Εδώ ξαναβλέπουμε πολύ ωραία η πάσα από τον Αλέξη Αλβανό. Μπακαούκας μόνος του απέναντι τον Νούρκοβιτς πέτυχε τον γκολ. Η ΑΕΚ είναι και πάλι με ένα γκολ μπροστά. 20-19. Τάσκοβιτς για τον Καραϊβάνοφ. Καραϊβάνοφ που δείχνει να υποφέρει και κοιτάει προς τον πάγκο. Σίγουρα έχει επηρεαστεί από τον προηγούμενο τραυματισμό του. Μεγάλο οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Τάσκοβιτς προσπάθησε να μπει προς τα μέσα. Φάουλ. Ζητούν πέναλτι οι άνθρωποι του πάγκου του Διομίδη. Οι διαιτητές έχουν δώσει φάουλ. Ο Διομίδης έχει νέα ευκαιρία για να νικήσει την άμυνα της ΑΕΚ και να εσωφαρίσει και πάλι. Παραγκός ανάμεσα από δύο παίκτες. Ξαναβλέπουμε. Αυτό είναι πιο πολύ επιθετικό φάουλ, γιατί βάζει τον νόμο μπροστά και μπαίνει. Στη συνέχεια κάνει το φάουλ ο αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Διομήδης έχει την επίθεση πάντως. Εδώ με τον μεγάλο οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Νέο φάουλ υπέρ του Τάσκοβιτς. Που κάνει ο οικονόμου. Μεγάλο οικονόμου για τον Τάσκοβιτς. Καραϊβάνος βλέπουμε μοιράζει το παιχνίδι. Η πάσα για τον Ζαραβίνα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ καλή ομαδική προσπάθεια του Διομήδη. Φάση σίγουρα δουλεμένη στην προπόνηση από τους παίκτες του Διομήδη. Γύρισαν πολύ όμορφα την μπάλα με υπομονή και βρήκαν τον τρόπο με τον Ζαραβίνα να τελειώσουν όμορφα και να φέρουν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. 20-20. Time out που ζητάει ο κ. Αρβανίτης, προπονητής της ΑΕΚ. Για να δει τι μπορεί να κάνει τώρα. Η ομάδα του έχει την επίθεση. Δέχτηκε πριν τον γκολ της σοφάρισης. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και γιατί καταφέρει ο Διομήδης να τραβήξει όλη την άμυνα της ΑΕΚ δεξιά και έβγαλε μεγάλη μπαλιά στα αριστερά. Βέβαια εδώ τώρα δεν ξέρω το σύστημα του προπονητού πώς είναι στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ο τελευταίος παίκτης πρέπει πάντα να περιμένει αυτή την μπάλα. Σίγουρα θα υπάρχουν και τα λάθη, η ένταση, το άγχος, η κούραση. Παίζουν τον δικό του ρόλο. Έχει φτάσει 6 λεπτά πριν τελειώσει και το παιχνίδι είναι ακόμα δεν έχει κρυθεί. Δεν έχει κρυθεί. Και όπως μας λέγατε, έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Έτσι δείχνει το παιχνίδι αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ξέσπασμα από τις δύο ομάδες που θα μπορούσαν να πάρουν μια διαφορά 2-3-4 γκολ. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αν αφαιρέσουμε το ξεκίνημα που πήγε 3 γκολ ο Διομήδης μπροστά, δεν ξαναέγινε αυτό. Δηλαδή το πολύ έχουν φτάσει στα 2 γκολ, τα οποία ξανεμίζονται πολύ γρήγορα από τη. Ακριβώς έτσι, ναι. Για να δούμε τώρα, η ΑΕΚ έχει την επίθεση. Έχουν πάρει οδηγίες οι παίκτες των δύο ομάδων από τους προπονητές τους. Το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος. Προσπαθούν να ενθαρρύνουν και να δώσουν κουράγιο οι άνθρωποι του πάγκου, τόσο για τους παίκτες ΑΕΚ όσο και του Διομήδη. Παπαδόπουλος σε θέση playmaker. Μπαλωμένος, Γεωργιάδης, Αλβανός, Μπακαούκας και Παπαδιονυσίου. Οι παίκτες ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Παπαδόπουλος έχει το χώρο, εκεί θα προσπαθήσει για την πάσα από Παπαδιονυσίου, είναι λάθος. Προσπάθησε για τη μακρινή πάσα Νούρκοβιτς, δεν την έβγαλε. Δεν υπήρχε και παίκτης του Διομήδη σε καλή θέση για να μπορέσει να δώσει τη μακρινή πάσα και να φύγουν μπροστά οι παίκτες του Διομήδη. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση με τον μεγαλοοικονόμο να παίρνει τις οδηγίες από τον πάγκο. Και λέει και το σύστημα που θα ακολουθήσουν στους υπόλοιπους παίκτες, στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Καραϊβάνοφ μετά τον τραυματισμό του δεν έχει πάρει προσπάθεια. Μοιράζει απλώς το παιχνίδι. Το βλέπουμε τώρα στο κέντρο. Εδώ ο Καραϊβάνοφ για τον Τάσκοβιτς. Έχει χώρο ο Τάσκοβιτς. Η πάσα δεν είναι καλή για τον Σαμαρά. Η μακρινή πάσα τώρα για τον Μπακαούκα. Μπακαούκας απέναντι τον Νούκοβιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια της ΑΕΚ. Και 21-20. Εδώ ο Μπακαούκας έφυγε σαν σφαίρα μπροστά. Πολύ καλή και η πάσα του Καφάτου να τα λέμε. Καθώς οι μηχανές πάσα από τους θερματοφύλακες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και η γρήγορη σκέψη τους για να βγάλουν μπροστά την ομάδα. Ο Καφάτος έκανε πάσα ακριβία στον Μπακαούκα που το εκμεταλλεύτηκε και πέτυχε τον γκολ. 21-20. Φάουλ τώρα υπέρ του Διομήδη. Καραϊβάνοφ για να δούμε αν θα επιχειρήσει σου το Καραϊβάνοφ.
Τάσκοβιτς. Η πάσα και πάλι για τον Ζαραβίν. Αυτή τη φορά ο Καφάτης έχει κλείσει τη γωνία. Έχει αποκρούσει την μπάλα. Και συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Η ΑΕΚ τώρα έχει το προβάδισμα και έχει και την επίθεση. Ο κόσμος που έχει ξεσηκωθεί στις εξέδρες, πάντα σε κόσμιο επίπεδα, παροτρύνει την ομάδα του για να φτάσει στη νίκη. Μια νίκη γοήτρου, κύριε Δανίλο, σε αυτή την κανονική περίοδο. Και δεν είναι μόνο, είναι ηθικού νίκη. Και ψυχολογίας για τη συνέχεια. Ψυχολογίας για τη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή ανατρέπει τις δύο ήττες που ξεκίνησε στο Charles Cup που ήταν μαζί. Ναι. Και πάει να τις ανατρέψει τώρα. Λοιπόν, αυτό οπωσδήποτε του δίνει ένα μεγάλο ηθικό για τη συνέχεια των αγώνων που θα βρεθούν πάλι αντίπαλοι σε κάποια φάση. Έχει και την πρόκριση στα ημιτελικά. Ασφαλώς. Η μάχη συνεχίζεται λοιπόν. Δύο ομάδες, δύο από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, δίνουν τη μάχη του σήμερα. Να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια. Αν υπάρχει νικητής, γιατί υπάρχει και ισοπαλία στο handball. Εδώ τώρα επιθετικό φάουλ. Ο Διομήδης προσπάθεια να βγει μπροστά. Έχασε την ευκαιρία η ΑΕΚ να αποσπαστεί με δύο γκολ. Τάσκοβιτς, πάσα, πολύ ωραία πάσα και τον γκολ που θα πετύχει ο Μαραγκός. Φοβερή πάσα του Τάσκοβιτς. Κοιτάξτε εδώ το σέρβο, πώς βρίσκει τον Μαραγκό ανάμεσα από τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Αυτός δεν αστοχεί. Νέα ισοπαλία, 21-21. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Τσαούσης τώρα. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αρκετή ώρα στη θέση του Παπαδόπουλου. Τσαούσης για τον Παλωμένο. Και από εκεί στον Γεωργιάδη. Καλά κλεισμένο από τον Σαμαρά. Η πάσα για τον Μπακαούκα. Θα μπει προς τα μέσα ο Τσαούσης. Υπάρχει σφύριγμα. Και δίλεπτο πήρε και μπέναλτι. Εδώ τώρα ο Τσαούσης με προσωπική προσπάθεια σφαδάζει στο παρκέ. Το σφύριγμα όμως είναι υπέρ της ΑΕΚ. Ο γιατρός θα ξαναμπεί στο αγωνιστικό χώρο για να πάει προς τον Τσαούση. Οι παίκτες ΑΕΚ που έχουν πάρει το σφύριγμα, τι παραπάνω να ζητάνε. Δεν νομίζω ότι έχει τίποτα παραπάνω, τι άλλο να πάρουν. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε και τον Παπαδιονυσίου. Να τα λέει εκεί με τον Καραϊβάνο. Προσπάθεια να ερεμήσουν τους παίκτες. Τώρα οι σφυγμοί είναι σε πολύ ψηλούς βαθμούς. Το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Βέβαια, όπως σας είπαμε, δεν υπάρχει αγωνιστικό κέρδος. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ψυχολογικό για τη συνέχεια. Ο Διομήδης είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι που δίνει για την κανονική περίοδο. Και με φυσιολογική ροή των αποτελεσμάτων θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ακόμα και αν χάσει σήμερα. Ο Μπακαούκας έτοιμος για να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει χάσει ένα, το πρώτο που εκτέλεσε σήμερα. Τα υπόλοιπα θα έχει κάνει γκολ. Και να δούμε τώρα απέναντι τον Νούνκοβιτς τι θα κάνει ο Μπακαούκας. Ο Καραϊβάνο είναι στον πάγκο για τα επόμενα δύο λεπτά. Και τώρα θα κάνει τις προσποιήσεις και θα πετύχει τον γκολ. 22-21. Προσπάθησε ο Νούκοβιτς, δεν τα κατάφερε όμως. Έπεσε από την άλλη γωνία, από εκεί που πήγε η μπάλα. Πολύ καλή η εκτέλεση του πέναλτι από τον Μπακαούκα. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Η ομάδα του Διομήδη με ένα παίκτη τώρα λιγότερο. Ζαραβίνας, μεγάλο οικονόμου, φάουλα τον Παλωμένο. Μαραγκός για τον Ζαραβίνα και από εκεί στον Μεγαλοοικονόμο. Μεγαλοοικονόμο προσπάθει να μπει προς τα μέσα. Ζαραβίνα σε θέση πίβο, θα κάνει το λάθος. Υπάρχει φάουλ όμως. Έχει προηγηθεί το φάουλ στον Ζαραβίνα. Η μπάλα θα είναι και πάλι για τον Διομήδη. Για να δούμε αν θα πάρει έστω τον ένα βαθμό. Και αυτός δεν θα είναι άσχημος για τον Διομήδη και θα κρατήσει και το αίτητο. Να το υπενθυμίσουμε για όσους αρέσουν τα στατιστικά στοιχεία ότι είναι για 40 παιχνίδια αίτητος ο Διομήδης. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να σπάσει αυτό το αίτητο, να είναι η πρώτη ομάδα που θα τον κερδίσει μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Τον έχει κερδίσει βέβαια στο κύπελο Ελλάδος, τον απέκλεισε από τον τελικό. Έπαιξε αυτή, πήρε και το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από πολύ καλή εμφάνιση.
προσπαθεί να κερδίσει για δεύτερη φορά φέτος τον Διομήδη. Μεγάλο οικονόμου για τον Ζαραβίνα από δοκιμασίες από την εξέδρα. Ζαραβίνας για τον Σαμαρά, το χαμηλό σου, την μπάλα out. Προσπάθησε να κάνει ό,τι και ο Ζαραβίνας στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ δεν του βγήκε όμως ο Σαμαρά. Ξαναβλέπουμε τα φάλτσα που δίνει. Η μπάλα όμως θα περάσει για λίγο έξω. Ήταν με πίεση, ήταν πολύ δύσκολο να το πετύχει. Αλλά δεν είχε και άλλη λύση εκεί που βρέθηκε. Τώρα, εάν καταφέρει να βάλει τον γκολ, πιστεύω ότι τελειώνει και το παιχνίδι. Σωστό. Ο χρόνος που τελειώνει σιγά σιγά για το παιχνίδι μας. Καλή άμυνα από τον Διομήδη. Και έχει και πάλι όμως την μπάλα στα χέρια των παιχνών. Μπακαούκας πετυχαίνει τον γκολ. Και μάλλον βάζει τέλος στις ελπίδες του Διομήδη για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα. Εδώ ο Καραϊβάνο. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του Μπακαούκα που πάει τη διαφορά στα δύο γκολ. Ο πάγκος της ΑΕΚ πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά για να φύγει νικήτρια από το σημερινό ματς. Και ο κόσμος της εξέδρας έχει στήσει το δικό του πανηγύρι. Πανηγυρίζω για τη διαφαινόμενη νίκη απέναντι στο Διομήδη. Ο κέρδος μεγάλο όσο αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Υπάρχει τώρα time out. Βλέπουμε και τους σκόρερ. 9 γκολ ο Μπακαούκας έχει φτάσει. Έχει περάσει τον Καραϊβάνοφ. Έχει μείνει στα 8. Στα 6 γκολ ο Μαραγκός για τον Διομήδη. 5 γκολ ο Αλβανός. Πολύ μεγάλη βοήθεια στην ΑΕΚ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε λύσεις. Ο Γεωργιάδης 3 γκολ. Ο Μπαλωμένος 2. 23-21. Η ΑΕΚ προηγείται. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Επίθεση για τον Διομήδη. Θέλει μια γρήγορη επίθεση τώρα. Κάπου και πέρα να προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα, να οδηγήσει σε λάθος παίκτη της ΑΕΚ για να κάνει αυτό που φαίνεται ως θαύμα πλέον. Να πάρει έστω τον ένα βαθμό της οπαλίας. Για να δούμε την τακτική που θα ακολουθήσουν οι παίκτες του Διομήδη. Περιμένουν το σύνθημα από τους δύο διαιτητές για να ξεκινήσει και πάλι το μάτς. Περίπου ένα λεπτό για το τέλος. Ο Μαραγκός με την μπάλα στα χέρια. Κονόμου έτοιμος για να βοηθήσει την άμυνα. Τους καλύτερους αμυντικούς, Σάικ. Και οι φίλαθλοι από την πλευρά τους προσπαθούν και αυτοί να ενισχύσουν την προσπάθεια των παικτών. Καραϊβάνος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Τώρα ο Τάσκοβιτς με τον Σαμαρά. Η πάσα για τον Τάσκοβιτς θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Καραϊβάνο για τον Τάσκοβιτς, περνάει ο χρόνος. Η πάσα για τον Μαραγκό ανάμεσα από δύο παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα δεν είναι πέναλτι, είναι φάουλ υπέρ της ομάδας του Διομήδη. Εδώ τώρα μεγάλο οικονόμου για τον Καραϊβάνο. Θα κάνει το σου, θα πετύχει τον γκολ. Να λοιπόν τον γκολ για τον Καραϊβάνοφ, έστω και με μισό χέρι θα λέγαμε. Δείχνει να έχει πρόβλημα. Βλέπουμε και την αντίδραση του παίκτη του Διομήδη. 23-22 ο χρόνος που κυλάει. Εδώ ξαναβλέπουμε πώς πετυχαίνει τον γκολ. Και το παιχνίδι τελειώνει. Νίκη για την ΑΕΚ, 23-22. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Ο Διομήδης θα υποστεί την πρώτη του ήττα μετά από 40 παιχνίδια. Ο προπονητής ΑΕΚ δίνει τα συγχαρητήριά του, συγχαρητήρια και για τις δύο ομάδες. Κύριε Δανίλο, είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αναμφίβολα. Οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα για την νίκη. Τελικά η ΑΕΚ φεύγει νικητρία. Πιστεύω ότι αποζημίωσε όσο ήταν τον αγώνα σήμερα. Η ΑΕΚ, μπορώ να πω, φεύγει νικητρία η πιο τυχερή αυτή τη στιγμή. Γιατί όποιος και να κέρδιζε θα ήταν θέμα λεπτομέρεια. Έτυχε το δίλεπτο που προηγήθηκε στο Διομήδη στο πιο κρίσιμο σημείο στην περίπτωση του Τσαούση. Αυτό τους έδωσε το πλεονέκτημα πλέον το αριθμητικό που σε αυτά τα παιχνίδια οπωσδήποτε μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορέσαν να προηγηθούν τα δύο γκολ. Μετά πλέον ο χρόνος ήταν πολύ λίγος για να το ανατρέψουν το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα στο γκολ που μπήκε να τελειώσει και το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν είχε τι να κάνει παρά να κρατήσει την μπάλα στην αγκαλιά του και να λήξει ο αγώνας. Και αυτό έκανε ο Παπαδόπουλος και τελείωσε το παιχνίδι. Πάντως συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, οι οποίες ήταν εξαιρετικές. Και πιστεύω θα δούμε παρόμοια παιχνίδια και στη συνέχεια των play-offs που θα γίνουν. Βεβαίως, αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύουμε ότι θα το δούμε αυτό.
Το ελληνικό handball έχει ανάγκη τέτοια παιχνίδια και από αυτές τις ομάδες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να βλέπουμε θεαματικά μάτς. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Δανίλο που ήταν στο σχολιασμό και θα επανέλθουμε για να συνεντέξουμε σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.